Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σε όλους. Ξανά κοντά σας με τον τηλεοπτικό κώδικα μυστηρίων, όπως κάνουμε κάθε βράδυ Σαββάτου. Εν μέσω της καλοκαιρινής ραστόνης και με υψηλές θερμοκρασίες σε ολόκληρη τη χώρα και υποχώρησε ο καύσωνας από την Τετάρτη, όπως μας λένε οι μετεωρολόγοι, παραμένουν όμως οι υψηλές θερμοκρασίες. Ωστόσο, εμείς είμαστε εδώ με τον τηλεοπτικό κώδικα μυστηρίων, όπως κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Και απόψε, μείνετε συντονισμένοι, φίλες και φίλοι, θα έχουμε ξεχωριστές ενότητες και εκλεκτούς ομιλητές. Στο πρώτο μέρος εκπομπής θα είναι κοντά μας ο γνωστός ανατοπανελλήνιος αστροφυσικός και καθηγητής με, θα λέγαμε, ευρεία γνώση για πολλά θέματα, ο κύριος Χρήστος Γούδης, με τον οποίο έχουμε να μιλήσουμε γύρω στον ένα χρόνο τηλεοπτικά. Τον έχουμε ξανά και θα είναι χαρά και τιμή. Θα μιλήσουμε, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Γούδη, εφόλης της ύλης. Πάντοτε έχει ενδιαφέρον η κουβέντα μαζί του και μας συνδέει και στενή φιλία και με τον κοινό μας φίλο τον Γιώργο τον Καρποδίνη. Να σημειώσω αυτό το σημείο, το διαχειριστή του albedo14.com. Με τον κύριο Γούδη θα μιλήσουμε όμως για τις προσπάθειες που γίνονται σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς της έλλειψης παιδείας, πνευματικότητας, θα λέγαμε γενικότερα, υπάρχει ένα θέμα και δεν αφορά μόνο τις μικρότερες ηλικίες, στο σχολείο δηλαδή, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης. Αλλά νομίζω ότι είναι γενικότερα ένα θέμα το οποίο πρέπει να ξαναδεί η χώρα, η πολιτεία, σε οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό που λέμε ελληνισμός. Τι αφήνουμε εμείς ως παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές, που είναι οι πνευματικοί άνθρωποι, για να θέσουν ερωτήματα, προβληματισμούς και να δοθούν και λύσεις και απαντήσεις για να εξέλθει η χώρα από το τέλμα και την κρίση. Είναι θέματα πιο βαθιά, που όμως είναι πολύ σημαντικά, διότι πάρα πολλοί διανοούμενοι και πνευματικοί άνθρωποι λένε αν δεν επιστρέψουμε στις ρίζες μας ή αν δεν αναδείξουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, αυτού του μεγάλου πολιτισμού, τότε ως Έλληνες πού θα κουμπίσουμε, ποιος θα είναι ο πυλώνας και για το αύριο, σε αυτή την εποχή διαφορετικών προτεραιοτήτων, σε μια εποχή νεοταξίτικη παράλληλα. Θα δούμε λοιπόν με τη βοήθεια του κυρίου Γούδη ποια είναι η πρόταση για την ανάδειξη όλων αυτών των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, ιστορικών δεδομένων, όλα αυτά τα οποία συντελούν κληρονομιά για τον Έλληνα. Αλλά θα θέσουμε και άλλα θέματα. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα είναι κοντά μας ο κύριος Απολλώνιος Καραβασίλης, δάσκαλος αρχαιοελληνικής μουσικής, με τον οποίο θα μιλήσουμε για τις συχνότητες και τον άνθρωπο, πόσο έχει αλλάξει η ζωή του ανθρώπου σε σχέση με περασμένες δεκαετίες που ήταν πιο κοντά στη φύση, σε σχέση με το σήμερα που είναι μέσα στις σύγχρονες πόλεις, παύλα ηλεκτρομαγνητικά κλουβιά. Έχει πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Θα δούμε ποιος ήταν ο ρόλος των Ασκληπιών στην αρχαιότητα και γενικότερα θα μιλήσουμε για τις συχνότητες και την ελληνική γλώσσα. Εκεί ειδικά, πραγματικά, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και στην τρίτη ενότητα της απόψινης εκπομπής θα έχουμε την κυρία Σαλαμανούδη, την ερευνήτρια από τη Θεσσαλονίκη, συνεργάτητα της εκπομπής. Θα μιλήσουμε για το αν μπορούν να υπάρχουν πύλες στον πλανήτη, σημεία όπου μπορεί ο κόσμος μας να ενώνεται με μια παράλληλη πραγματικότητα, όπως λένε ακόμη και επιστήμονες, όχι μόνο γραφικοί συνωμοσιολόγοι ψεκασμένοι. Θα δούμε τι σχέση μπορεί να έχει με όλο αυτό το θρηλυκό πλοίο Λέων, για το οποίο οι φήμες λένε ότι ήταν αυτό που συμμετείχε στο πείραμα της Φιλαδέλφειας και ήρθε στην Ελλάδα. Βέβαια, πολλοί λένε ότι όλα αυτά είναι μπαρούφες, παραμύθια. Θα δούμε όμως το θέμα, θα ανοίξει βεντάλια της θεματολογίας και θα έχει ενδιαφέρον και αυτό. Λοιπόν, να μην χάνουμε άλλο χρόνο, πάμε στον εκλεκτό κύριο Γούδη. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα, ευχαριστώ που είστε ξανά μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Μπαντίδη, χαίρομαι που σας ακούω. Να είστε καλά. Λοιπόν, τα είπα καλά στον πρόλογο, διότι είστε ένας άνθρωπος, όσο σας παρακολουθώ χρόνια και τα έχουμε πει και ξανά τηλεοπτικά, από τις εκπομπές εκείνες τις θρηλυκές στο Χαραδαβέλα, θυμάμαι, που μιλούσατε για το ενδεχόμενο να μπορεί κάποιος να ανιχνεύσει στοιχεία για το γεγονός ότι έστω σε περασμένες δεκαετίες υπήρχαν κάποιοι Έλληνες οι οποίοι φρόντιζαν και αγαπούσαν την πατρίδα και την ενίσχυαν είτε σε δύσκολες στιγμές του έθνους όπως ο Μακεδονικός Αγώνας, άλλες ιστορικές περίοδοι κρίσιμες, άνθρωποι με χρήμα και επιφανείς Έλληνες βοηθούσαν πάντοτε την Ελλάδα με κάποια στηρίγματα, είτε ήταν οπλικά συστήματα, είτε ήταν οικονομικές ενισχύσεις από τη Φιλική Εταιρεία. Θυμάμαι, κάνατε μια αναδρομή στο Χαραδαβέλα παλιά, σε μια εκπομπή που είχε θέμα την ομάδα Ε. Σωστά, ναι, ναι. Οπότε, σήμερα, τώρα εμείς εδώ δεν θα συνωμοσιολογήσουμε περί ομάδας Ε ή ομάδας Θ, για να κάνω και λίγο πλάκα. Σήμερα, λοιπόν, εσείς συμμετέχετε, θα λέγαμε έτσι, σε μια ομάδα μέσα σε εισαγωγικά, όχι πως είναι, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι επίσημο, που θέλετε να αναδείξετε κομμάτια της ελληνικής ιστορίας, θέλετε να αναδείξετε τον ελληνισμό. Πείτε μας λίγο, σωστά το θέτω έτσι σε πολύ, πολύ γενικές γραμμές.
Ναι, σωστά το λέτε καταρχάς και ως προς το παρελθόν από εταιρείες οι οποίες είχαν δημιουργηθεί κάτω από την πίεση των γεγονότων ναι. και αναφερθήκατε ιστορικά ξεκινώντας από την εταιρεία. Η εταιρεία ήταν η πρώτη, η οποία ήταν του Ρίγα η εταιρεία. Ναι. Στη συνέχεια μετασχηματίστηκε σε φιλική εταιρεία ναι. και μετά τα 3Ε υπήρχαν μία σειρά από τέτοιου είδους, να το πούμε, εταιρείες με επίκεντρο τον ελληνισμό έτσι, και τον, ένα είδος εθνοκεντρισμού, αν θέλετε, της δημιουργίας του σύγχρονου ελληνικού έθνους. Ναι. Αυτό είναι το ιστορικό μέρος, το οποίο κατέληξε στις πιθανολογίες, συνωμοσιολογίες, όπως θέλετε πείτε το, με την υποτιθέμενη ομάδα Ε ή την υπάρχουσα ομάδα Ε. Δεν θα μπούμε σε αυτό το θέμα, γιατί είναι έτσι ούτως ή αλλιώς δεν είναι διαφανές. Ναι. Όλες αυτές οι εταιρείες, ξέρετε, ξεκινούν, δεν ξεκινούν βάζοντας μία σημαία, ας πούμε, δεν κάνουν εγγένεια όταν δημιουργούνται. Κατά κάποιο τρόπο γίνονται έτσι υπογείως και υπολανθάνουν. Είναι ένα είδος κοίησης η οποία δημιουργείται μέσα από τις πιέσεις των γεγονότων. Τώρα ως προς την δρέχουσα, αυτό το οποίο αναφερθήκατε στην δική μου πρωτοβουλία και πρωτοβουλία και πολλών άλλων ανθρώπων και φίλων, είναι κάτι που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια. Απλώς μας διέκοψε η πανδημία του κορονοϊού κάπως, αλλά στη συνέχεια συνήλθαμε, δημιουργήσαμε μια, να το πούμε, ένα περιοδικό, δεν είναι περιοδικό γιατί η πρώτη έκδοσή του είναι τόμος και μάλλον τόμοι θα βγαίνουν, με μια επιθεώρηση εθνικών επιστημονικών ερευνών, είναι ένα 4Ε αυτό, το οποίο έχει τον τίτλο, τον σημαίνοντα τίτλο, Γρανικός. Ο Γρανικός εκ των πραγμάτων σημαίνει διάβαση, σημαίνει αυτό το οποίο οι στρατηγοί του Αλεξάνδρου όταν τον κήρυζαν του έλεγαν ου διαβατός και αυτός τους είπε διαβατέως, θα πρέπει να περαστεί και περάστηκε. Τέτοιες φάσεις η Ελλάδα περνάει πολλές, δηλαδή περνάει φάσεις τις οποίες κάποιοι πρέπει να πάρουν την πρωτοβουλία για να περάσουν στην αντίπερα όχθη. Με ό,τι αυτό σημαίνει και ό,τι ενοιολογία θέλετε να του δώσετε. Είναι λοιπόν μια προσπάθεια η οποία προς το παρόν αποτυπώνεται στον γραπτό λόγο μέσα από την έκδοση. Εξεδόθηκε ο πρώτος τόμος τον Απρίλιο νομίζω του 22. Ναι, ο πρώτος τόμος και τώρα είμαστε στα σκαριά για να βγει ο δεύτερος τόμος, ο οποίος θα είναι και πολύ μεγαλύτερος. Δηλαδή ο πρώτος τόμος μας ήταν στις τάξεις των 500 σελίδων νομίζω, γύρω στις 500 σελίδες, τώρα μάλλον θα κινηθούμε προς το 1000. Από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί υπάρχει και μεγάλη προσφορά από απόψεως συμμετοχής. Ο καθένας γράφει στο είδος του, στο επιστητόν το οποίο γνωρίζει. Είμαστε όμως υπό την αιγίδα μιας ιδεολογικής κάλυψης. Δηλαδή, να σας το πω όπως είναι και ο μικρός τίτλος που έχει υπότιτλος που φέρει ο Γρανικός, γιατί αμέσως γίνεται κατανοητό περί τίνους πρόκειται. Η επιστήμη μπορεί να μην έχει πατρίδα, οι επιστήμονες όμως έχουν. Είναι η έννοια λοιπόν της πατρίδος μέσα από την επιστημοσύνη των ανθρώπων που την αγαπούν, να το πω έτσι. Ναι. Και στον κύκλο αυτό υπάρχουν άνθρωποι που πολλοί από αυτούς θα είναι και γνωστοί και σε εσάς και στο ακροατήριό σας. Είναι ο Γιώργος Ολεκάκης, ας πούμε, είναι ο Σταύρος Παπαμαρινόπουλος, είναι μία σειρά από καθηγητές πανεπιστημίου, ο Αντώνης ο Αντωνάκος, κλασικός φιλόλογος, ο Γιώργος ο Βανούκας, ο οικονομολόγος, είναι καθηγητές πανεπιστημίου όλοι αυτοί, ο Κωνσταντίνος ο Γρίβας της Στρατιωτικής Σχολής των Ευελπίδων, είναι ο Γιώργος ο Λιμπούρης της Πυρηνικής Ιατρικής, ο Κώστας ο Μερδενισιάνος, ο οποίος πέραν του τίτλου του καθηγητή Πανεπιστημίου Ψυχιατρικής είναι και πρόεδρος της Πυλαιολογικής Εταιρείας, ο Χρήστος ο Μπολώσης ο στρατηγός, ο Βαγγέλης ο Παπαδόπουλος ο γνωστός συγγραφέας και δημοσιογράφος, ο Μιχάλης ο Πουλατζάς, ο καθηγητής Πανεπιστημίου της Ρώμης και πρώτος ψάρεφος του Νίκου του Πουλατζά, αυτού που αυτό που πέφτει. Ο Κώστας ο Ρωμανός, ο καθηγητής Πανεπιστημίου επίσης από το τύπα Πανεπιστημίου του Αιγαίου και υπάρχουν στη συμμετοχή πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι μόνο από τον ακαδημαϊκό χώρο ή τον χώρο της διανόησης και του στοχασμού αλλά είναι και όλων των ηλικιών, είναι και άντρες και γυναίκες και είναι και νεότεροι οι οποίοι συμβάλλουν με τις γνώσεις τους. Είμαστε όμως κάτω από μια ιδεολογική κάλυψη αυτή του Γρανικού με την έννοια ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά όπως εμείς προσδιορίζουμε το καλά. Δεν ζούμε σε ένα ενάρετο κράτος.
πολλά έχει γράψει βέβαια και ο Πλάτων στην πολιτεία του, την οποία έχω και εγώ, έχω εκδώσει ένα πόνημα γύρω από την πολιτεία του Πλάτων ως με τα αποσπάσματά του, και πολλοί τον θεωρούν βέβαια ρομαντικό και ανεμοβάτη τον Πλάτωνα, όμως δεν είναι καθόλου έτσι, είναι πολύ πραγματιστής, γιατί όποιος διαβάζει την πολιτεία, και ενδεχομένως όποιος δεν έχει χρόνο, γιατί πράγματι είναι φλίαρος ο Πλάτων και λίγο σπαστικός, πολύτομος για να διαβαστεί, ας διαβάσει το δικό μου, που έχω την ουσία και τα διαμάντια μέσα του, αναφέρει ο ίδιος, λέει, ξέρω ότι αυτή η πολιτεία μπορεί να είναι στον ουρανό, μπορεί να μην μπορεί να γίνει ποτέ στη γη, αλλά και ένας από εμάς, ο οποίος θα προσχωρήσει σε αυτές τις αρχές, τις αρχές του ενάρετου κράτους και της ενάρετης πολιτείας, θα είναι κέρδος για την πολιτεία την τρέχουσα, με τις όποιες ατέλειές της. Ναι. Κάπως έτσι το αντιλαμβανόμαστε το θέμα, ότι δεν είμαστε έτσι κάπως αφηρημένοι ως προς ένα στόχο ενάρετης πολιτείας και ότι όλοι οι άνθρωποι θα γίνουν ενάρετοι, αλλά τουλάχιστον επειδή, όπως αναφερθήκατε εσείς και στην εμποροκρατία και το θέμα της παγκοσμιοποίησης και... Μα δεν είναι πραγματικότητα, κύριε καθηγητά. Ναι. Δηλαδή, αν το δει κανείς και από την εκπαίδευση, δηλαδή από τις γενιές τις πιο μικρές, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα να αποτυπώσουν τη σκέψη τους στο χαρτί σε ένα μεγάλο βαθμό στην Ελλάδα οι μικρές ηλικίες, οι νεαροί μαθητές. Και επίσης καταγράφουμε ότι αντί η πολιτεία να... Πώς αλλιώς θα βελτιωθεί δηλαδή αυτό το πράγμα? Δεν θα πρέπει στα παιδιά να δώσουν την ελληνική γλώσσα, για παράδειγμα, τον πλούτο της που χαρακτηρίζεται ως μητέρα των γλωσσών? Αντίθετα από αυτό, βλέπουμε να υπακούν στα κελεύσματα της Λέσχης Μπίλντεμπεργκ, για παράδειγμα, η εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Και αντί να συμβαίνει αυτό που λέω, εκτός αν κάνω λάθος, εκτός αν υπάρχει και κάποιος άλλος τρόπος για να μπορέσει, για παράδειγμα, να λύσει αυτό το πρόβλημα. Ένα παράδειγμα ανέφερα με τα παιδιά στο σχολείο, που υπάρχει ένα πρόβλημα πλέον, όπως είπα, στην έκθεση, στο μάθημα της. Δεν μπορούν να γράψουν, δεν μπορούν να αποτυπώσουν στο μυαλό τη σκέψη. Της πίζα, του ελέγχου, ο οποίος γίνεται κατά ένα ερώτημα, ένα ερώτημα λοιπόν αυτό, και ένα δεύτερο ερώτημα, με αφορμή αυτά που είπατε. Και εσείς έχετε εισπράξει και ακούσει ότι δεν υπάρχουν πολλοί και πολίτες της διπλανής πόρτας, οι οποίοι όμως σκέφτονται, ρολάρει το μυαλό και λένε, πού είναι, ας πούμε, οι διανοούμενοι στην Ελλάδα? Θέλουμε μια πρόταση. Πού είναι να βγει κάποιος μπροστά? Γιατί φαίνεται ότι το πολιτικό σύστημα έχει πρόβλημα. Το είδαμε στις ευρωεκλογές. Σε ένα μεγάλο βαθμό για ολόκληρη την Ευρώπη. Πλέον... Κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκιο γι' αυτό και η προσπάθεια μας είναι αυτής της μορφής. Δεν εννοώ ότι δεν το αντιμετωπίζω εγώ κεντρικά, ότι εμείς είμαστε και άλλοι δεν είναι, σαν αντίβαρο ένα πολιτικό σύστημα του οποίου η ελληνοκεντρικότητα αμφισβητείται με την έννοια της σοβαρότητος. Δηλαδή, δεν εννοώ για ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια πολιτική αντίληψη η οποία είναι μη ελληνική, να το πω έτσι, η οποία δεν εδράζεται στον ελληνισμό και στην ελληνικότητα, αλλά για αυτούς οι οποίοι το κάνουν σημαία τον ελληνισμό, αλλά κατά κάποιο τρόπο χωλαίνει αυτό, δηλαδή χωλαίνει στην σοβαρότητα της διανόησης αυτών των πολιτικών, που πράγμα που αποθεί πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος έχει κλείσει μέσα του την Ελλάδα. Δηλαδή, αυτό ήθελα να πω και προηγουμένως, πριν να μου κάνετε την ερώτηση που ήταν βέβαια στις ίδιες γραμμές, ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό στην ελληνική επικράτεια, για να το πω έτσι, γιατί πλέον η λέξη Ελλάδα είναι λίγο προβληματική. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό Ελλήνων που είναι Έλληνες. Γιατί δεν είναι η πλειονότητα Έλληνες με την έννοια που το προσδιορίζουμε εμείς. Έλληνας δεν γεννιέται μόνο κάποιος, πρέπει να γίνει κιόλας. Δηλαδή πρέπει να ασπαστεί και να σηκώσει στους ώμους του την κληρονομιά αυτού που λέγεται ελληνισμός, οικουμενικός ελληνισμός. Όλος ο πολιτισμός μας, να πούμε ο λευκός πολιτισμός, όχι ο δυτικός, με την έννοια ότι συμπεριλαμβάνουμε σαφώς και την Ρωσία και πολλούς άλλους, είναι στηριγμένος σε αυτό το, σε εισαγωγικά, ελληνικό θαύμα, διότι περί θαύματος ήταν χωρίς εισαγωγικά. Τώρα οι Έλληνες κατάφεραν εκείνη την εποχή, γύρω σε μιας διάρκειας 200 ετών περίπου, κατάφεραν να κρυσταλλοποιήσουν πράγματα τα οποία μπορεί να υπήρχαν κατά κάποιο θολό τρόπο στον περίγυρο τον πολιτιστικό της Ελλάδος, αλλά ποτέ δεν είχαν κρυσταλλοποιηθεί και ποτέ δεν έδειχναν μπροστά μια προοπτική. Και πάνω εκεί έχει στηριχθεί και έχει δομηθεί ολόκληρος αυτός ο σύγχρονος ανθρώπινος πολιτισμός.
ας πούμε της Λευκής Πυλής, να το πω έτσι, ναι, δεδομένου ότι και οι Κινέζοι και οι Ινδοί έχουν και αυτοί σοβαρό πολιτισμό, με αυτήν την έννοια το λέω το λευκό, γιατί δεν θέλω να υποβαθμίσω ναι, και ναι, πολιτισμό. Ναι, κατανοητό, ναι. Ναι. Και παρόλα αυτά, σήμερα είμαστε σε κρίση, όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ελλάδα σίγουρα, γιατί η Ελλάδα δυστυχώς έχει μεταμορφωθεί σε ένα υποτελές κράτος, το οποίο είναι αποκύημα της Ελληνικής Επανάστασης, το πώς τελικά καταφέραμε να έχουμε αυτήν την ελευθερία την οποία έχουμε, η οποία δεν την υποβαθμίζω καθόλου, ήταν ένα πολύ μεγάλο σημαντικό γεγονός, αλλά δεν μπορέσαμε ποτέ έκτοτε να υπερβούμε για να σταθούμε στα πόδια μας ως δύναμη πνευματική ή κατά κάποιο τρόπο αυτόνομη. Θεωρείτε ότι και στην Ευρώπη συντελείται το ίδιο, γιατί η Ευρώπη, σε σχέση με αυτό που λέγει ο Ντεγκόλ, η Ευρώπη των Εθνών δεν έχει καμία σχέση σήμερα με αυτό, και αυτό έχει σχέση και με το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών? Κοιτάξτε, η Ευρώπη, αυτό το οποίο λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην ξεχνάμε ότι προήλθε από ένα εμπορικοματικό σύστημα, έτσι, δεν προήλθε από την Ευρώπη του Πνεύματος. Ναι, ναι. Προήλθε από το Δούνια και Λαβίνα, από την αρχή ήταν η Ομοσπονδία εκεί του Άνθρακος και του Μέταλλος και του Χάλιβου, τι ήταν, μετά μεταποιήθηκε σε ΕΟ και μετά μπαίνουν όλοι αυτοί οι εμποροκρατία. Δεν είναι κακό, εγώ δεν έχω κάτι με το εμπόριο και οι Έλληνες κατ' εμπορίαν και θεωρίαν, ας πούμε, προχωρήσαμε και κατά τον Ηρόδοτο. Και θαλασσινοί είμαστε και ανταλλαγές προϊόντων κάναμε και ανταλλαγές ιδεών, όλα αυτά είναι συνυφασμένα. Είμαι ενάντια στην κερδοσκοπία αυτού του πράγματος, ενάντια στη στιγμή αντιμετώπιση αυτού του πράγματος. Συντάλλως, η επαφή και η ανταλλαγή και η επικοινωνία και το εμπόριο δεν έχει τίποτε το κακό καθεαυτό. Το ενάρετον είναι το οποίο πάσχει μέσα από αυτούς τους διάβλους. Η Ευρώπη σήμερα έχει μεταμορφωθεί σε αυτό το οποίο βλέπετε και δημιουργεί και ψευδοκαταστάσεις. Δημιουργεί δηλαδή ένα Ευρωκοινοβούλιο το οποίο επί της ουσίας ουδεμίαν ισχύ έχει, πέραν του να έχουμε ευρωκυφήνες οι οποίοι τρώνε το χρήμα, ας πούμε, του εργαζόμενου Ευρωπαίου. Mm. Δηλαδή δημιουργεί μια αίσθηση ότι ξέρετε, θα δίνουν το δικαίωμα να ψηφίζετε και να έχετε το Ευρωκοινοβούλιο σας. Τι κάνει αυτό το Ευρωκοινοβούλιο? Θα μου πείτε, η έννοια αυτή και η κριτική η οποία μπορούν να γίνουν σε αυτά τα συστήματα δεν είναι μόνο στο Ευρωκοινοβούλιο, είναι σε κάθε κοινοβούλιο ξεχωριστά. Και θα μπορούμε να το δούμε και τοπικά αυτό, και για θεσμούς και για πρόσωπα, ναι. Ναι, και σε κάθε ιδιαιτερότητα την οποία μπορεί να έχει μια χώρα. Να δούμε τους εθνοπατέρες, όπως λέγονται στην Ελληνική Βουλή. Απλά οι κινήσεις συσπείρωσης, πνευματικής συσπείρωσης ανθρώπων, όπως είναι η έννοια του Γρανικού που σας ανέπτυξα, με τους ανθρώπους που σας ανέφερα και επωνύμως και πολλούς άλλους θα σας στείλω και τον τόμο να το δείτε με την συμμετοχή, γιατί αναφέρονται ο καθένας σε ποικίλα θέματα που καλύπτει όλο το επιστητό. Δηλαδή μπορεί να είναι οικονομία, μπορεί να είναι φιλοσοφία, μπορεί να είναι οι καλές τέχνες, μπορεί να είναι η ιστορία, τα πάντα είναι μέσα εκεί. Ο καθένας γράφει στο είδος του, διότι μια χώρα διοικείται από ανθρώπους όχι ομοειδείς. Δεν αναφερόμαστε μόνο σε μια ιδεολογική αντιμετώπιση, ζήτω η Ελλάδα, ας πούμε, σηκώνουμε μια σημαία, ή το του Σολομού, ο πολύ ορθός λεχθέν, κλείσε μέσα στην ψυχή σου την Ελλάδα για να λαχταρίσεις και να αισθανθείς κάθε είδους μεγαλείο. Αυτό φυσικά είναι αυτό το οποίο το επιδιώκουμε, αλλά ο καθένας με την δύναμη του και την επιστημονοσύνη του και τις ρίζες του, όπως πολύ σωστά το θέσατε, και υπάρχει και το γνωστό Ευαγγελικό, στο κατά Μάρκο αναφέρεται και σε άλλα Ευαγγέλια, ότι εφήμερη η σύνοση, ουκέωση, ρίζες είναι αυτής. Mm. Δηλαδή, εάν χάσετε την υπόστασή σας, εάν χάσετε τους προγόνους σας, εάν χάσετε τη μνήμη των νεκρών σας, των ηρώων σας ή των προγόνων σας της οικογενειακής προγονολατρίας, είστε ένα φτερό στον άνεμο, δεν είστε κάτι. Η ζωή έχει μια συνέχεια και έχει μια αναγωγή σε ένα παρελθόν. Και καμιά φορά το παρελθόν είναι αυτό το οποίο δημιουργεί το ορθό μέλλον, ας πούμε. Αυτά όλα έχουν καταστεί βίωμα σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Ο Κρανικός είναι μια προσπάθεια. Προφανώς γίνονται και αλλού προσπάθειες. Και κατά κάποιο τρόπο, το λέω και επιμένω σε αυτό και στην εκπομπή σας, με ποια έννοια, ότι από τους ανθρώπους οι οποίοι μας ακούν, ο καθένας έχει ένα περίγυρο. Ας μην αποστασιοποιούνται μόνο και γίνονται παθητικοί δέκτες μηνυμάτων. Ας κοιτάξουν στο βεληνικό γύρο τους να συσπηρωθούν.
να έχουν μια επαφή. Δεν ανάγκη να είναι κάτι το επίσημο. Μια ομάδα ανθρώπων η οποία έχει μια πνευματικές διεργασίες μπορεί να προσφέρει, είτε αυτό είναι στον τόπο τους εκεί όπου ζουν, είτε στο είδος, στην ειδικότητά τους, είτε οπουδήποτε αλλού. Με επίκεντρο την Ελλάδα, να σταθεί, δηλαδή έχουν δικαίωμα και αυτοί οι Έλληνες, και το λέω αυτό με την έννοια ότι οι περισσότεροι από αυτούς, υποθέτω τη μεγάλη πλειονότητα των αυτών που σας παρακολουθούν είναι ελληνοκεντρικοί με την καλή έννοια, έχουν δικαίωμα και αυτοί να συμβάλλουν και να στηρίξουν αυτόν τον τόπο και αυτήν την Ελλάδα. Και πρέπει να το κατανοήσουμε ότι έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, πολιτικά και φιλετικά αν θέλετε, ο Έλληνας με την σωστή παιδεία, την που λέμε εμείς σωστή παιδεία, με τις ρίζες και με την προοπτική του, δεν είναι η πλειοψηφία αυτή τη στιγμή μέσα στη χώρα. Και αυτό, αυτό που λέτε τώρα, μου δίνετε συγγνώμη την κατάλληλη πάσα, να ρωτήσω το εξής και συνεχίζετε βεβαίως. Θεωρείτε ότι όλο αυτό το οποίο μέσα σε εισαγωγικά πλατφόρμα μας λέτε ότι έχετε εσείς οι πνευματικοί άνθρωποι που κάνετε αυτή την προσπάθεια, θεωρείτε ότι μπορεί να βρει ανταπόκριση με δεδομένο αυτό που μόλις είπατε, κύριε καθηγητά, ότι είμαστε σε μια εποχή διαφορετικών προτεραιοτήτων? Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο ελληνισμός τραβάει στην Ελλάδα ως ιδέα, ως κάτι το οποίο μπορεί να εμπνεύσει, ή ένεκα των κελευσμάτων της εποχής που είναι νεοταξίτικα, ξεκάθαρα? Ακούστε. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να πει κάποιος, μήπως είναι κάτι το οποίο στο τέλος δεν θα έχει αποτέλεσμα όμως, λόγω των προτεραιοτήτων της εποχής και των όσων το σύστημα πρεσβεύει? Αν και όμως είπαμε ότι αυτά τα οποία βγήκαν ως αποτελέσματα στις ευρωεκλογές, καλός ή κακός, δυστυχώς ή ευτυχώς, άλλα δείχνουν. Δεν δείχνουν ότι το πράγμα πάει εκεί που το σύστημα τελικά επιδιώκει. Έχει πρόβλημα το σύστημα συνεχώς. Δεν του βγαίνει ποτέ εξίσωση, από ό,τι φαίνεται. Ναι. Προφανώς, κοιτάξτε, και η παρουσία της εκπομπής και άλλων αντίστοιχων εκπομπών δείχνουν ότι ο ελληνισμός έχει, κοιτάξτε, δεν είναι, καταρχάς σε πρώτη φάση δεν είναι θέμα ψηφοφορία και πλειονότητας. Ναι. Σε πρώτη φάση είναι θέμα συσπήρωσης των ισχυρών πνευματικών πυρήνων γύρω από αυτό το θέμα. Διότι η κατάλληλη ηγεσία είναι αυτή η οποία δημιουργεί στην ουσία και την κατάλληλη αίσθηση στον λαό προς τα που πηγαίνει. Να σας θυμίσω το παράδειγμα του Καποδίστρια. Δεν ήταν όλοι Καποδίστριες. Ναι. Κάποια στιγμή η πίεση ήταν τέτοια και κάποια στιγμή το αδιέξοδο ήταν τέτοιο που συνάντησε η Ελλάδα, που εκλήθη ο Καποδίστριας. Εν γνώση τους το τι ήταν ο Καποδίστριας, έτσι, εκλήθη για να σώσει την παρτίδα. Mm-hmm. Όταν κινδύνευε πλέον η Ελληνική Επανάσταση, είχε διαλυθεί εκ των όσων συνετέθη λόγω ακριβώς της μεγάλης, του μεγάλου αυτού μειονεκτήματος που έχουν οι Έλληνες να τρώγονται μεταξύ τους. Τους εμφύλιων πολέμων και όλων των συναφών γεγονότων τα οποία είναι γνωστά, αλλά καλά θα είναι να μην τα ξεχνάμε. Και παρ' όλα αυτά, εκείνη τη στιγμή, δηλαδή στο έσχατο σημείο στο οποίο έφτασαν, και ενδεχομένως να φτάσουμε και εμείς σε κάποιο σύντομα έσχατο σημείο, έτσι, οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι ήταν μεταξύ τους, πολεμούσαν μεταξύ τους, μεταξύ των Ελλήνων, αναγκάστηκαν να ξυπνήσουν κατά κάποιο τρόπο και να είπαν ότι εδώ ενός στη χρειά, θέλουμε κάποιον ο οποίος να έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές αυτή τη στιγμή. Και συνέβη αυτό το οποίο συνέβη και έτσι διασώθηκε η Ελληνική Επανάσταση τότε μέσω του Καποδίστρια. Και στρατιωτικά διασώθη, διότι κατάφερε και συσπήρωσε δυνάμεις στρατιωτικές ώστε να ανακτήσουμε τη στερεά Ελλάδα, διότι το πρώτο πλάνο ήταν να γίνει μόνο η Πελοπόννησος η Ελλάδα, και όλα τα άλλα τα συγκυριακά τα οποία ήταν τα θεμέλια ενός σύγχρονου κράτους, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, ήταν αυτό που κατάφερε να τα θέσει μέσα στα λίγα χρόνια στα οποία επέζησε τις καταστάσεις αυτής. Και παρά τον θάνατό του, πολλά έμειναν και έμειναν και στη μνήμη μας, και μην ξεχνάτε στη μνήμη των λαών μένουν αυτοί οι οποίοι θυσιάστηκαν, μένουν οι μάρτυρες, οι άλλοι όλοι αυτοί οι οποίοι κυνηγούν το χρήμα, κυνηγούν έτσι τις ποντικοδρομίες αυτής της φύσεως και τα λοιπά, σβήνουν από το ιστορικό υποσυνείδητο των λαών, δεν μένουν πουθενά. Και πολλά παραδείγματα έτσι πολιτικών που πέρασαν και στην πρόσφατη ιστορία δεν τους θυμάται κανείς σήμερα. Ούτε θυμάται τα ονόματά τους. Αλλά τα ονόματα τα οποία συνέβαλαν κάπου έχουν μείνει και θα μείνουν. Και αυτό είναι και η ποιότητα ενός έθνους. Έτσι στηρίζεται
Επάνω στους μάρτυρες τους, στις θυσίες των ανθρώπων τους, στους ικανούς ανθρώπους, και άρα καμία προσπάθεια δεν πάει χαμένη, απαντώ στο ερώτημά σας. Έστω και αν μπορεί να μην είναι άμεση η ανταπόκριση την οποία έχει. Εγώ το ξέρω από το μικρό προσωπικό μου παράδειγμα, το οποίο πολλοί κόσμοι με σταματάει στον κόσμο μετά από... στον δρόμο μετά από πολλά πολλά χρόνια. Πάλι οι φοιτητές μου και μου θυμίζουν διάφορα τσιτάτα τα οποία τους έλεγα, ή ατάκες όπως τις λένε, που δεν τα θυμάμαι πια εγώ. Μου θυμίζουν διάφορες καταστάσεις. Μένει στη μνήμη των ανθρώπων αυτός ο οποίος πρέπει να μείνει, και κατά κάποιο τρόπο αποτελεί οδηγό για νεότερες γενιές. Και αυτό θα πρέπει να κάνει ο καθένας μας. Αυτοί όλοι, το λέω κυρίως στους ακροατές σας και στους τηλεθεατές σας, οι οποίοι έχουν αυτή την αίσθηση της ελληνικότητας, δεν πρέπει να μένουν αδρανείς. Δεν πρέπει να ακούν κάποιον και να λένε ωραία τα είπε, κλείνουμε το κανάλι, κλείνουμε το ραδιόφωνο, μια χαρά τα είπε αυτός, τελεία. Όχι, πρέπει να συμβάλλουν όλοι, να δημιουργηθούν πολλοί πυρήνες γύρω από αυτό το θέμα, και κάποια στιγμή αυτό είναι νόμος φυσικός, της φυσικής. Όταν δημιουργηθούν έτσι gravitational centers, διάφορα βαρυδιακά κέντρα ανά την περιφέρεια, να το πω έτσι, σε έναν μικρό χώρο, κάποια στιγμή αυτά συνδέονται. Είναι φύσης, αυτή είναι ο νόμος της φύσης. Αυτά κάποια στιγμή συνδέονται, δημιουργούν έναν κρίσιμο πυρήνα, ο οποίος είναι βασικός για να μπορέσει να υπάρξει μια εναλλακτική λύση με πρακτικές εφαρμογές όμως. Δηλαδή, θέλετε να συσπηρώσετε ανθρώπους που ο καθένας το είδος του μπορεί να προσφέρει. Μπορεί αύριο να δικεί στην Ελλάδα, να το πω έτσι. Και τίθεται πάντα και το ερώτημα. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι οι υποψήφοι, και είπατε ότι πώς βγαίνουν τα διάφορα οι ψηφοφορίες κλπ. Μην ξεχνάτε ότι στις σύγχρονες αυτές τις δημοκρατίες, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και παντού, υπάρχει κάτι το τεχνητό, δηλαδή σε αναγκάζουν να έχεις μια πολύ συγκεκριμένη επιλογή. Άρα αυτό το οποίο εσύ πιστεύεις δεν μπορεί εύκολα να το ψηφίσεις, γιατί δεν είναι μπροστά σου για να το ψηφίσεις. Και βεβαίως, δεν είναι μόνο αυτό, είναι η ισχύς των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των κατεστημένων μέσων μαζικής ενημέρωσης, το οποίο πολύ σωστά εσείς προσπαθείτε και σπάτε και καλά κάνετε, διότι αυτή είναι η μόνη διέξοδος, που περιορίζει. Δηλαδή, λέτε πού είναι οι πνευματικοί άνθρωποι, γιατί δεν αντιδρούν στο προηγούμενο ερώτημά σας. Αντιδρούν, αλλά όταν τους κόβεται το βήμα, σε μένα πολλές φορές έχει κοπεί το βήμα, είτε άμεσα ως άτομο, ως προσωπικά σε μένα, είτε έμεσα σαν εκπομπές στις οποίες έβγαινα. Το σύστημα αντιδρά, ξέρετε, είναι ένα σύστημα το οποίο μικροπρόθεσμα έχει μια ισχύ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι, ότι είναι ένα σύστημα το οποίο θα μένει αιώνια. Μάλιστα. Πάντα πρέπει να αμφισβητείτε. Να αμφισβητείτε δηλαδή η έλλειψη της δικαιοσύνης, να αμφισβητείτε η υπερβολή, να αμφισβητείτε... να αμφισβητείτε ακόμη και ο ωραίος λόγος όταν γίνεται από πρόμικους ανθρώπους, να σας το πω έτσι. Ναι, γιατί το μήνυμα είναι και ο μηνυτής. Δηλαδή κάποιος ο οποίος είναι απατεώνας, όταν αρχίζει να σας μιλάει ωραία και η ζωή του δεν είναι συμβατή με αυτά που τα λέει, τότε κάνει κακό και στις καλές ιδέες που εκθέτει. Ναι. Γιατί λέει αυτά μας είπε η κυρία Τάδε, ή ο κύριος Τάδε, ο οποίος είναι μεγάλος κλέφτης ή απατεώνας ή οτιδήποτε. Τώρα, επειδή μου αρέσει πολύ το θέμα αυτό που στην αρχή το θίξαμε, και είπα ότι έβλεπα και τις παλιές σας συμμετοχές, την παλιά συμμετοχή στις εκπομπές του Χαρδαβέλα, τότε που είχε θέμα για την ομάδα Ε. Ίσως θα χρειαστεί να κάνω μια ειδική εκπομπή, αν θέλετε, αλλά θέλω να σας ρωτήσω τώρα κάποια πράγματα. Θεωρείτε ότι αυτό που λέμε ομάδα Ε, όπως οι περισσότεροι μέσα από τα βιβλία του, παραδείγματα θα πω τώρα, του Αίμνηση, του Κεραμιδά ή του Φουράκη που μιλούσαν για μια ομάδα, ας πούμε, που μπορεί πολύ να τα διάβαζαν 45-50 άριδες σήμερα όταν ήταν FIV, παράδειγμα. Και έλεγε ότι είναι μια ομάδα Ελλήνων που μπορεί να έχουν σχέση με εφοπλιστές του εξωτερικού, την Αργεντινή, τα Φόκλαντς, και ότι από την αρχαιότητα κρατάει αυτό και είναι ένας στο παρασκήνιο μια κόντρα ανάμεσα στους καλούς και τους κακούς στον πλανήτη, και είναι μια ομάδα που πάντοτε ενισχύει την Ελλάδα σε κρίσιμες στιγμές. Θεωρείτε ότι κάτι τέτοιο μπορεί στο παρελθόν να υπήρξε? Έτσι το θέτω το ερώτημα, όπως ακούγεται. Χωρίς να... Και αν μπορεί και σήμερα κάτι παραπλήσιο να υφίσταται, με την έννοια ότι μπορεί όντως να υπάρχουν κάποιες φωνές εκεί έξω ή στη Λατινική Αμερική αλλού, με ισχύ, με λεφτά, εφοπλιστές, και να νοιάζονται για να προωθήσουν θέματα που έχουν να κάνουν με την ανάδειξη αρχαίας Ελλάδος και τα σχετικά. Υπήρξε λοιπόν κάτι τέτοιο, μπορεί να υπάρχει και σήμερα ή όχι?
Κοιτάξτε, να σας το πω διαφορετικά. Έχουμε ορισμένα μεγάλα ονόματα τα οποία δεν είναι στη ζωή σήμερα. Λέμε Νιάρχος, λέμε Ωνάσης, λέμε κάποιους άλλους έτσι και άλλοι οι οποίοι είναι ακόμα στη ζωή, ας πούμε Λάτσης και δεν ξέρω τι. Αυτοί οι άνθρωποι, επειδή μιλήσατε και για τους εφοπλιστές κυρίως, έχουν και την νεότερη έτσι, ιστορία μας να πούμε, δεν έπαψαν να έχουν την αίσθηση της εθνικής ευεργεσίας. Έχουν αφήσει στην Ελλάδα πράγματα. Ναι. Δηλαδή το είχαν μέσα τους αυτό. Δεν το κάνανε γιατί δεν είχαν πού να αφήσουν τα χρήματά τους. Και βέβαια παλαιότερα η Ελλάδα έχει δομηθεί μέσα από εθνικούς ευεργέτες. Να σας θυμίσω τον Βαρβάκη, να σας θυμίσω τους Ζωσιμάδες, να σας θυμίσω τον Καπλάνη. Υπήρχαν μια σειρά ο Σίνας, με πάρα πολλοί τους, ο Πιουσαβέροφ, ο Φίτσας κτλ. Μπενάκης. Υπήρχαν μια σειρά από ανθρώπους, μιλάμε τώρα για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν χρήματα που συγχρόνως είχαν μέσα στην ψυχή τους στην Ελλάδα. Με τη μία μορφή ή την άλλη. Πάντως την είχαν. Και το είχαν κάνει αυτό το πράγμα. Και όλες αυτές οι εταιρείες στις οποίες έχουμε προαναφερθεί υπήρχαν μέσα από αυτού του είδους. Δηλαδή η φιλική εταιρεία, αν κάτσει κανείς και ασχοληθεί σε βάθος με αυτό, θα το δει ότι έτσι συντηρήθηκε. Δηλαδή ήταν άνθρωποι, όπως ήταν ο Σέκερης, ήταν οι αδελφοί Σέκεροι, οι οποίοι ήταν άλλοι στη Ρωσία και άλλοι στην Κωνσταντινούπολη. Ο Παναγιώτης Σέκερης ήταν μεγάλος έμπορος της Κωνσταντινούπολης, με τεράστια περιουσία, την οποία την έδωσε όλη στη φιλική εταιρεία. Αυτό στήριζε μέχρι να αναλάβει ο Υψηλάντης και πολλοί άλλοι, αλλά αυτός έδωσε όλη του την περιουσία. Πέθανε πάμπτωχος, αλλά πέθανε για την Ελλάδα. Δηλαδή το κάναν αυτό. Δεν έχω κανένα λόγο να πιστεύω ότι δεν υπάρχουν σήμερα τέτοιοι άνθρωποι. Οι οποίοι είναι εν ζωή και οι οποίοι έχουν και χρήματα και οι οποίοι πιστεύουν στην Ελλάδα και ευκαιρίες δοθήσεις μπορεί να στηρίξουν ή ενδεχομένως στηρίζουν, να το πω έτσι, προσπάθειες που μπορεί να μην είναι αυτή τη στιγμή ορατές. Το ότι η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, αλλά ας προσπαθήσουμε, που λέει και ο Νίκος Δήμπρος, δεν ξέρεις καμιά φορά, προς το παρόν πάντως κανείς δεν έχει καταφέρει να την πεθάνει. Σημαίνει ότι έχουμε κάποιες έτσι εγγενείς ιδιότητες αντοχής, οι οποίες δεν είναι τυχαίες. Δηλαδή η ελληνική γλώσσα, Φερρυππίν, στην οποία αναφερθήκατε και στην οποία από ό,τι κατάλαβα θα έχετε και κάποια εκπομπή με την ΕΡΕΑ και μετά η επόμενη ενότητα θα έχει να κάνει με τις συχνότητες στην ελληνική γλώσσα. Και θα μιλήσουμε για θέματα όπως οι αργοναύτες και όλα αυτά που πρέσβευε και ο Σαραγάς ο Λευτέρης που τον ξέρετε. Ο οποίος έλεγε πριν από πολλά χρόνια, τον είχα βγάλει και εγώ στην εκπομπή. Τώρα έχει χαθεί ο κύριος Σαραγάς, δεν θέλει να βγαίνει ενώ τηλεοπτικά. Και έλεγε ότι όλα συγκλίνουν με βάση την έρευνά του ότι υπήρξε ένας προκατακρισμένος πολιτισμός που την ελληνική γλώσσα την είχε ως εφαλτήριο υψηλότατης, και πετεύχθη η υψηλότατη πνευματική στάθμη, ανέλυξη, πρόοδος. Και έχει φτάσει σε σημείο να λέει ότι ουσιαστικά ο συνδυασμός ήχου λόγου συχνοτήτων μπορούσε να κάνει στην κυριολεξία θαύματα. Μα και επιστεύω να ακούω σε νεότερες βέβαια εποχές, αλλά επί Ρώμης ήταν το λεκτέν του Κικέρονος ότι αν οι θεοί κάποτε αποφασίσουν να μιλήσουν, θα μιλήσουν στην ελληνική γλώσσα. Λοιπόν, το θέμα δηλαδή της δύναμης της ελληνικής γλώσσας, της δύναμης της ελληνικής μουσικής, η οποία δεν ξέρω, είναι δύσκολο θέμα να πείτε από πού προέρχεται και γιατί εδώ έχουν έρθει διάφορες έτσι καταστάσεις στην Ελλάδα και όλες έχουν ελληνοποιηθεί. Είναι ο τόπος, είναι η γλώσσα, είναι η λαλιά, είναι η μουσική, ο ήχος, τι ακριβώς είναι και ελληνοποιεί, αλλά αυτό το κομματάκι εδώ του πλανήτη έχει στην ιστορική του μνήμη μια πολύ μεγάλη ιδιαιτερότητα η οποία έχει συμβάλει στη διάχυση του πολιτισμού παγκοσμίως. Άρα δεν είναι κάτι που εύκολα θα τροφεί. Δηλαδή τις ξέρω όλες, πάντα είχε δυσκολίες η Ελλάδα. Είχε δυσκολίες και αυτού του είδους που περνάμε σήμερα, είτε από εμποροκρατία λανθασμένη, είτε από αντιλήψεις ας πούμε ισοδεωτισμού μη αριστοκρατικού, είτε από εισβολές φυλετικές. Τα είχαμε πάντα αυτά τα προβλήματα. Κάποια στιγμή υπάρχει και η αφύπνιση. Κάποια στιγμή οι δυνάμεις αυτές οι οποίες ως μονάδες έχουν δυνατότητα αντοχής και άμυνας και προόδου και εξέλιξης στην προσωπική τους ζωή, συνδέονται μεταξύ τους και δημιουργούν ένα κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο είναι φαινόμενο που το χρειαζόμαστε για τη συγκρότηση μιας κρίσιμης πνευματικής μάζας, η οποία θα αλλάξει τα πράγματα. Δηλαδή, πώς να σας πω, εμείς στο Γρανικό, Φερρυππίν, δεν ανήκουμε σε πολιτικά κόμματα. Δεν ανήκουμε, δεν θέλουμε να ανήκουμε. Εμείς θεωρούμε ότι αυτού του είδους η πνευματική ανάταση του ελληνισμού πρέπει να είναι διάχυτη παντού.
δεν πρέπει να είναι μονοπόλιο κάποια συγκεκριμένες παρατάξεις η οποία βγαίνει με μια συγκεκριμένη σημαία. Πρέπει να διαχυθεί παντού έτσι ώστε να μπορέσει να επηρεάσει τα πράγματα ανεξάρτητα από την τρέχουσα πολιτική κατάσταση. Ναι. Να το πω έτσι. Και αυτό είναι σαν μήνυμα αισιοδοξίας, επιμένω να το θέτω, ότι ωραία, τον περάσαμε τον Κρανικό. Δηλαδή δεν ήταν μικρό πράγμα να περάσει ο Αλέξανδρος τον Κρανικό και να κάνει αυτά τα οποία έκανε. Και βέβαια η προσωπική του παρουσία στον πλανήτη, η ζωή του δηλαδή, ήταν πολύ μικρή, όπως πολύ μικρή ήταν και την Παποδίστρια. Αλλά άφησε πίσω του το έργο, άφησε πίσω ολόκληρη πολιτισμική κληρονομιά ο Αλέξανδρος, έτσι. Επί αιώνες και αιώνες πέρασε η ελληνική γλώσσα, τα ελληνικά ήθη και ο ελληνικός πολιτισμός. Πέρασε κυρίως στην Ανατολή και στη συνέχεια με τη μετεξέλιξη, να πούμε, το Βυζάντιο, τη Ρώμη, πέρασαν και στην Δύση όλα αυτά μέσω Αλεξάνδρειας κτλ. Το ίδιο και ο Καποδίστριας. Έχει παραμείνει, ας πούμε, το ενάρετο κράτος και η αντίληψη, ας πούμε, ενός σύγχρονου και ενάρετου κράτους, όχι, να το πω έτσι, έξαλα δημοκρατικού. Διότι ο Καποδίστριας αναγκάστηκε κάποια στιγμή, όταν ήρθε, να αναστείλει το Σύνταγμα, το οποίο το είχαν κατασκευάσει εκείνη τη στιγμή ενός είδους εμφυλιοπολεμική δημοκρατία, λέγοντας, και τους είπε, αν δεν θέλετε να πάω στην Κέρκυρα, εγώ δεν μπορώ να μείνω έτσι κάτω από αυτές τις καταστάσεις, εγώ θέλω να ανατάξω τη χώρα. Εάν μου δώσετε αυτή την εξουσία και ανασταλεί το Σύνταγμα, έχει καλώς. Εάν δεν θέλετε να το ψηφίσετε αυτό, δεν έχω κανένα πρόβλημα να φεύγω στην Κέρκυρα. Και το ψήφισαν. Διότι είπε το σαφές, το οποίο είχε νόημα, και δεν ξέρω πόσο νόημα έχει και σήμερα, ότι το να δίνει Σύνταγμα, γιατί τότε ήταν σε ένα λαό του τότε, στον ελληνικό λαό, είναι σαν να δίνει ένα ξηραφάκι σε ένα μωρό. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι τα πράγματα πάντα έτσι. Δηλαδή, κατηγορείται από την αριστερά κυρίως ο Καποδίστριας ως δικτάτορας, ως έτσι, ως αλλιώς, και από πολλούς άλλους. Αλλά εγώ να το δεχτώ ότι δεν ήταν. Ήταν πεφωτισμένη δεσποτεία. Αλλά αν θέλουν να ονομάσουν τον Καποδίστρια δικτάτορα, τότε καταλήγουμε στο ότι υπάρχουν και καλές δικτατορίες. Μάλιστα. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο, το οποίο όμως έχει άμεση σχέση, έχει συνάφεια με το χώρο που πιο ειδικά εσείς τόσα χρόνια είστε γνωστός από εκεί, δηλαδή σε αστροφυσικός ενώ και ένας πολύ γνωστός καθηγητής. Έχουμε τώρα περίπου 3 χρόνια ένα τεράστιο θέμα που προέρχεται κυρίως από τις ΗΠΑ με απίστευτες παραδοχές υψηλότατων στην ιεραρχία αξιωματούχων στις ΗΠΑ, του στρατού, του ναυτικού, πολιτικών, απίστευτες ακροάσεις. Λες και είναι βγαλεμένες από χολιγουντιανές ταινίες, αλλά δεν είναι. Είναι πραγματικότητα σε κογκρέσο, πεντάγωνο. Παράλληλα, κάποιες παραδοχές κι άλλων υπερδυνάμεων, όπως οι Ρώσοι κι άλλοι, για αποκαλύψεις σε σχέση με το φαινόμενο UFO που πλέον τα λένε UAP οι Αμερικανοί. Ναι. Και λένε ότι πλέον το θέμα υφίσταται και ότι είναι θέμα εθνικής ασφαλείας. Και υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν μπορεί να αποδοθεί σε κάτι γήινο, σε μια γνωστή γήινη τεχνολογία άλλης χώρας, άλλου έθνους. Κάποιοι κάνουν λόγο για ένα φαινόμενο υπαρκτό, το οποίο είναι ανεξήγητο, μυστηριώδες και επίσης εγείρει θέμα εθνικής ασφάλειας. Και έχουν ακουστεί και άλλα απίστευτα. Δηλαδή, ο Τάκερ Κάρλσον, για παράδειγμα, πριν από περίπου ένα μήνα, ένας ο πασίγνωστος δημοσιογράφος, μίλησε σε έναν γνωστό ραδιοφωνικό παραγωγό, τον Τζόι Ρόγκαν, και είπε ότι η δική του η έρευνα και όλα τα αρχεία τα οποία έχει συγκεντρώσει τόσα χρόνια διερευνώντας το θέμα των εξωγήινων, όπως λέγονται, καταλήγει, λέει, ότι είναι μια πραγματικότητα και έχουμε να κάνουμε μια δύναμη άγνωστη. Και δεν είναι ο μοναδικός που είναι μια γνωστή προσωπικότητα και δεν είναι ο μπακάλι της γειτονιάς, που δεν έχω τίποτα με τον μπακάλι. Μια χαρά άνθρωπος είναι, αλλά δεν ασχολείται, ενώ επισταμμένος. Τα λένε άνθρωποι οι οποίοι είναι σε θέσεις φοβερές. Είτε είναι επιστήμονες και όχι ψεκασμένοι συνωμοσιολόγοι, ο δημοσιογράφος που ανέφερα και άλλοι πολλοί. Ναι. Θεωρείτε ότι μπορεί κάτι να υπάρχει εκεί έξω? Και μάλιστα πολλοί δεν λένε ότι μπορεί να μας έρχονται από ένα άλλο πλανήτη, να βάζουν μπροστά τη μίζα και να καλύπτουν τεράστιες αποστάσεις, όπως τους εξωγήινους κάποιος τους θεωρεί τόσα χρόνια μέσα από τις ταινίες κυρίως. Μιλάνε για παράλληλες πραγματικότητες. Μιλάνε για συγκλονιστικά θέματα που είναι πεδία πλέον της κβαντικής φυσικής, γιατί τα παρακολουθώ αυτά πολύ εγώ. Και είναι συγκλονιστικά θέματα. Και εδώ στην Ελλάδα δεν ακούγονται. Θα μου πεις, έχουμε άλλες προτεραιότητες. Είναι η επιβίωσή μας, η καθημερινότητά μας, όντως ποιος θα βγει να μας κυβερνήσει, αν θα έχουμε δουλειά, αν θα πάρουμε επίδομα πλέον όπως μας καταντήσαν. Αλλά μιλάμε για συγκλονιστικά θέματα, δεν είναι έτσι, τι λέτε?
Έτσι ακριβώς είναι, αλλά δεν νομίζω ότι δεν είχαν ασχοληθεί κόσμο και στην Ελλάδα. Νομίζω ιδιαίτερα και στις εκπομπές που αναφερθήκατε του Χαβαβέλα, πολλές φορές είχαν τεθεί αυτά τα θέματα. Για όποιον έχει σοβαρά ασχοληθεί με αυτά, γνωρίζει και μιλάμε για καταστάσεις που αυτά ξεκίνησαν σαν καινούριο κύμα, δηλαδή γύρω στο 1947, και γνωρίζει από μαρτυρίες που όσο παλιότερες είναι τόσο πιο σημαντικές. Και θα σας πω γιατί η τεχνολογία σήμερα και η ανθρώπινη έχει προχωρήσει τόσο πολύ, που αν θέλετε να φτιάξετε fake, όπως φτιάχνουν τα fake news, μπορούν να φτιάξουν και fake καταστάσεις. Καλά, σίγουρα το συζητάμε αυτό. Ναι, ξέρετε όλα αυτά. Αλλά είναι για μένα τουλάχιστον, που είχα ασχοληθεί από προσωπική μου έτσι περιέργεια γύρω από αυτά τα θέματα. Το θέμα είναι υπαρκτό. Υπάρχουν καταστάσεις, μαρτυρίες, και η μαρτυρία, ξέρετε, είναι πιο σημαντικό από τη φωτογραφία. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος είναι φερέγγυος και εχέγγυος σε όλη του την ζωή, και ο οποίος σου καταμαρτυρεί μια προσωπική, έτσι, ένα προσωπικό βίωμα, και ο οποίος δεν έχει κάποιες παρακρούσεις και επαναλαμβάνεται στη ζωή του, ας πούμε, ώστε να καταδαγεί σε κάποιο είδος ψυχοπάθειας, αυτές οι μαρτυρίες θεωρούνται πάρα πολύ ουσιαστικότερες ακόμη και από την οποιαδήποτε φωτογράφηση, γιατί τα περισσότερα από αυτά τα φαινόμενα είναι transient, είναι εφήμερα, συμβαίνουν κάποια στιγμή πολύ σύντομα και δεν υπάρχουν και δυνατότητες καταγραφής, έτσι, καταγραφής τέτοιας ώστε να μπει, ας πούμε, μέσα η κατεστημένη επιστήμη για να το ψάξει, η οποία έχει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με το θέμα ανά τον πλανήτη γνωρίζουν ότι υπάρχουν καταστάσεις που δεν είναι ερμηνεύσιμες. Τώρα, εάν μιλάμε για παράλληλες πραγματικότητες ή παράλληλα σύμπαντα ή το ένα ή το άλλο, αυτά είναι συνήθεια του ανθρώπινου μυαλού, που οικοτολογικώς επιστημονικά μπορεί να είναι ορθές, απλώς δεν αποδεικνύουν τίποτε. Εκείνο το οποίο υπάρχει είναι να σας το πω και διαφορετικά, το ότι απαιτούσε η επιστήμη ότι απαιτεί η επιστήμη έχει μια, πώς να το πω, στενή θεώρηση, δηλαδή έχει ορισμένη μεθοδολογία. Πρέπει να δει το φαινόμενο, να το καταμετρήσει, να το φωτογραφίσει, να το προσεγγίσει, να υπάρξουν πολλές ομάδες οι οποίες θα το ξαναδούνε, θα το διασταυρώσουν μέχρι να καταλήξει κάπου. Αυτό δεν σημαίνει, δηλαδή, η απουσία αποδείξεως όπως ελέγχθη παλιότερα για τους εξωγήινους, δεν σημαίνει και απουσία της παρουσίας τους. Μάλιστα. Το ότι, δηλαδή, εγώ χαίρομαι υπάρχει... που ακούω ένα καθηγητή, ο οποίος είστε, όπως είπα, πολύ γνωστός χρόνια, και έχετε όμως αυτή την προσέγγιση επί του θέματος. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε, αυτή είναι εδώ και χρόνια είναι, και υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που τα λένε αυτά. Δεν νομίζω. Δηλαδή, μην ξεχνάτε ότι το πρώτο project, το project Big Book, το οποίο δημιουργήθηκε μετά τα φαινόμενα του 1947 με τον Άρλον, το ένα πιλότο με ιδιωτικό αεροπλάνο, ο οποίος είδε κάποιους υπτάμενους δίσκους, έτσι τους θεώρησε, και στη συνέχεια υπήρξαν διάφορα γεγονότα που ανάγκασαν πάλι την Αμερικανική αεροπορία, που τέθη τότε αυτό που λέτε και σήμερα, ότι ενδεχομένως είναι κάποια ξένη δύναμη, τότε πίστευαν μπορεί να είναι η Σοβιετική Ένωση, ας πούμε, αυτό, και αναγκαστήκαν να δημιουργήσουν μια ομάδα επιστημόνων για να το ψάξουν αυτό το θέμα, η οποία ήταν αρνητική βέβαια, αλλά κάποια από τα μέλη της διαφώνησαν και δημιούργησαν την νεότερη σχολή, όπως ο Χάινεκ. Ο Αλέκ Χάινεκ, ναι, καθηγητής αστροφυσικής, είχα διαβάσει τότε τα βιβλία τη δεκαετία του 70, που αναφερόταν βέβαια σε γεγονότα του 55-60, ας πούμε, και με μαρτυρίες. Καταλαβαίνετε ότι είναι υπαρκτό το θέμα. Μάλιστα. Το τι σημαίνει αυτό, ας πούμε, δεν το ξέρουμε. Ωραία. Αυτό. Θα το δούμε, να το δούμε εξειδικευμένα σε μια εκπομπή που θα κάνουμε στο μέλλον, αν θέλετε, να πούμε περισσότερα γι' αυτό. Ναι, οφείλω βέβαια να πω και την επιχειρηματολογία που λέγεται από συγκεκριμένους κύκλους που ξεκινά, ας πούμε, η νεότερη αυτή φιλολογία γύρω από τους εξωγήινους, που να τους θεωρούν σαν απειλή από κάπου έξω. Οφείλω να πω ότι υπάρχει και ο αντίλογος ότι αυτά προέρχονται και από τις στρατιωτικές εταιρείες, οι οποίες θέλουν να ενισχύσουν project, ας πούμε, οικονομικά με υπερεκτοπλισμούς, χωρίς να θέλουν να δείξουν ότι, ξέρετε, εμείς δεν στοχεύουμε τώρα σε κανέναν εξωγήινο, αλλά ευκαιρία δοθήσεις, η Ουκρανία είναι μπροστά, θα πρέπει να βοηθήσουμε και τους καημένους Ουκρανούς. Ναι, και όλα αυτά τα οποία ζούμε και σήμερα, έτσι. Κύριε καθηγητά, έχουμε άλλα 2 λεπτά για να ολοκληρώσουμε. Ναι.
Ναι. Έχουμε άλλα δύο λεπτά για να ολοκληρώσουμε. Αν θέλετε, πάμε σε ένα σχόλιο επιλόγου και με την πρώτη ευκαιρία θα τα ξαναπούμε για τηλεοπτικά. Ναι. Τώρα, ο επίλογος είναι πάντα δύσκολος. Ναι. Αλλά εκείνο το οποίο ο φίλος μου, ο Γιώργος ο Καρποδίνης, στον οποίο αναφερθήκατε προηγουμένως, του είχε κάνει μια εντύπωση σε ένα δικό μου τσιτάτο, το οποίο είχα πει σε κάποια εκπομπή από κάποιους ακροατές που έβγαιναν και ρωτούσαν συγκεκριμένα προβλήματα και την επίλυσή τους. Και είχα πει αυτό, το οποίο ας είναι και ο επίλογος της δικής σας εκπομπής, ή δράστε ή σκάστε. Μάλιστα, καλό. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Με την πρώτη ευκαιρία θα τα ξαναπούμε, γιατί όντως μπορούμε να κουβεντιάσουμε πάρα πολλά θέματα λόγω και της ευρημάθειας που σας διακρίνει. Και αν γίνεται, θα κάνουμε μια εκπομπή να έχουμε και τον Καρποδίνη μαζί. Ναι, αλλά το Γιώργο βεβαίως. Είναι και αυτός αγωνιστής πολλά χρόνια, ας πούμε, ο Γιώργος. Ναι. Ένας από τους λίγους έντιμους ανθρώπους, ο οποίος προσπαθεί όσο κανείς. Ναι. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα. Να έχετε, θα είμαστε σε επαφή. Να είστε καλά, βεβαίως. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε τον κύριο Γούδης, πολύ γνωστός χρόνια καθηγητής και σε τηλεοπτικές του παρεμβάσεις και εδώ στον κώδικα μυστηρίων. Τον έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές. Και θα περάσουμε τώρα σε κάποια βίντεο σχετικά με το θέμα του ελληνισμού, αλλά και όχι μόνο, και το θέμα των UAP. Διαφημίσεις και θα επανέλθουμε με τις επόμενες δύο ενότητες της απόψινης εκπομπής. Πέστε μου την πλευρά σας. Τι συμβαίνει, τι καταλαβαίνετε, τι εξελίσσεται σε αυτή την υπόθεση της ομάδας Ε. Κάποτε ο Βίτγενστάιν έγραψε επιγραμματικά και είπε «Βορίμπερμαν νίχτ σπρέχεν καν, δαρίμπερ μουσμαν σβάιγεν». Για κάτι... Δεν ξέρουμε γερμανικά, κύριε Ούδη, και μην αρχίσουμε γερμανικά. Για πράγματα τα οποία δεν μπορείτε να μιλήσετε, καλύτερα είναι να σιωπάτε. Μάλιστα. Ως εκ τούτου, εάν το θέλετε το πράγμα έτσι να έχει τη σωστή του διερεύνηση, θα πρέπει να πάμε σε αυτά για τα οποία μπορούμε να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή. Και αυτά για τα οποία μπορούμε να μιλήσουμε είναι τα ιστορικά δεδομένα, δεδομένου ότι αυτή η ιστορία έχει μια μακράν παρουσία στον ελληνικό χώρο, τουλάχιστον 120 ετών. Να σας θυμίσω ότι η Φιλική Εταιρεία ήταν γνωστή ως εταιρεία, ως έψιλον, και ξεκινάμε από την Ελληνική Επανάσταση, και να σας θυμίσω ότι ο ρόλος της Φιλικής Εταιρείας σε σχέση με τον τεκτονισμό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο μάλιστα, όποιος θέλει να δει κάποιες λεπτομέρειες, τα είναι γραμμένα στο βιβλίο μου «Ιστορία της νεότερης Ελλάδος». Όμως το έψιλον... ένα λεπτό, να κουβεντιάζουμε, γιατί μην γίνονται μονόλογοι και κουράζομαστε και όλοι. Άρα λοιπόν, εσείς ξεκινάτε από το δεδομένο. Ξεκινάμε από μια συνωμοτική μυστική κίνηση. Το συνωμοτική σε εισαγωγικά. Ναι. Οι Τούρκοι το λέγανε. Ναι. Ότι ήταν συνωμοτική. Εμείς το λέγαμε όπως ότι ήταν Γουδέ, υπαρκτή. Άρα αποδέχεστε ότι υπάρχει. Είναι βασικό αυτό που είπατε. Ότι 120 χρόνια πλέον υπάρχει. Ασφαλώς. Αν μου επιτρέψετε, θα παρουσιαστεί μέσα από τα ιστορικά στοιχεία αυτό. Η έψιλον, υπό όποια επωνυμία έψιλον, και πάντα το επίκεντρό του είναι γύρω στο Ελλάς αυτό, εταιρεία και Ελλάς, εμφανίζεται γύρω στο 1894 ως εθνική εταιρεία και ως ελληνισμός. Είναι καθηγητές πανεπιστημίου, είναι ο Νεοκλής Καζάζης, είναι ο Σπυρίδων Λάμπρου και βρίσκονται πίσω από τον αναδυόμενο εκείνη τη στιγμή μεγαλοειδεατισμό, το ότι το ελληνικό κράτος είναι ασφικτικά περιορισμένο σε σχέση με τους ελληνικούς πληθυσμούς και ότι η ανάδυση των εθνικισμών στα Βαλκάνια αλλά και διεθνώς, δηλαδή ο εβραϊκός σιωνισμός και οι όλοι εθνικισμοί του περίγυρου, εμφανίζονται και διεκδικούν κομμάτια της Ρουμανικής Αυτοκρατορίας. Εάν αυτά δεν εξηγηθούν, προσέξτε, ναι, δεν θα τα αντιληφθούμε. Ναι. Και θα εξηγηθούν και σε σχέση με την σχέση αυτών των οργανώσεων και με μια υψηλή τεχνολογία της εποχής η οποία συνεχίζεται. Πάρα πολύ. Αυτά είναι ιστορικά στοιχεία. Ωραία. Αλλά εάν δεν λεχθούν αυτά, δεν θα φτάσουμε να αντιληφθούμε θα τι τα σημαίνει πούμε σήμερα. Όλα και θα τα πούμε όπως πρέπει και σωστά. Συμφωνώ και εγώ. Έτσι. Δύο λεπτά. Ξεκινάμε λοιπόν από ένα δεδομένο που λέτε εσείς αυτή τη στιγμή. Ότι αυτή η ιστορία έχει μια. Είναι μια σκηταροδρομία κοινωνική. Μπράβο. Όπου η έννοια της ελληνικότητας σε κλειστούς κύκλους ποιοτικούς μεταβιβάζεται σαν σκυτάλι για να αντιμετωπίσει τα εκάστοτε προβλήματα από γενιά σε γενιά, με κεντρική ιδεολογία την αντιπαράθεση του ελληνισμού έναντι του εβραϊσμού. Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχουμε μια διαδρομή περίπου 120 ετών, έτσι, όπου από γενιά σε γενιά μεταβιβάζεται αυτή η σκυτάλη που λέτε και φτάνουμε στο σήμερα,
όπου αποδέχεστε ότι υπάρχει η ομάδα Ε. Το τεκμέρο από την δυναμική διαδρομή, των από τη διαδρομή του πράγματος. Και το τεκμέρο έτσι. Και από τις ημερομηνίες που λέτε, γιατί εμφανίζονται το 1992. Με τη μορφή αυτή που κουβεντιάζουμε και προβληματιζόμαστε, κάποιοι Έλληνες σημαντικοί που ασχολούνται με την πατρίδα και που προβάλλουν και το ελληνικό αρχαίο πνεύμα και παρεμβαίνουν κλπ. Έτσι. Το κατεμπορίαν και θεωρίαν. Οι Έλληνες ήταν πάντα έτσι στην θεωρία, την επιστήμη, αλλά και στο εμπόριο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι των επιχειρηματικών κύκλων, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι του ακαδημαϊκού χώρου και υπάρχουν εκ των πραγμάτων και άνθρωποι οι οποίοι κινούνται στις ενόπλες δυνάμεις. Εδώ πέρα υπάρχει ένα ερώτημα που θα το κουβεντιάσουμε στη συνέχεια. Πού είναι αυτή η ομάδα σε χαλεπούς καιρούς όπως η σημερινή? Σε καιρούς που η Ελλάδα μάτωνε, σε καιρούς που η Ελλάδα υπέφερε και στο σήμερα που η Ελλάδα είναι αυτή που ξέρουμε. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Μία απάντηση. Ναι. Εμένα δεν μου αρέσει. Χαλεπούς καιρούς που παίζουν κι άλλοι όμως. Δεν παίζουν μόνο αυτοί. Υπάρχει και το αντιπαλωδέο. Μην μιλάτε όλοι μαζί. Θα με αφήσετε όμως να κάνω την ιστορική συνέχεια. Όχι, θα την κάνουμε διότι. Να προχωρήσουμε το πρώτο βήμα. Να την παίρνουμε αποσπασματικά. Διότι ένα μονόλογο μια ιστορική διαδρομή μεγάλο. Δεν θα είναι μεγάλο. Τουλάχιστον να πούμε το πρώτο κομμάτι τη εμφάνιση τη ω εθνική εταιρεία η οποία βρέθηκε πίσω από τον Μακεδονικό αγώνα. Ο Παναγιώτης Δαγκλής, ο οποίος ήταν ο μετέπειτα στρατηγός και ηγέτης. Έχουμε λοιπόν εμφάνισή της στο Μακεδονικό αγώνα. Κάτι, ναι, πριν από αυτό, νεότερος όν, ήταν εφευρέτης ενός πυροβόλου, όπου επωλήθη για μαζική κατασκευή στην Σνάιντερ και το πυροβόλο Δαγκλής Σνάιντερ εξόπλισε όλους τους λοιπόν, στρατούς της Ευρώπης. Παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω από όλους σας να με βοηθήσετε σήμερα το βράδυ. Είναι δύσκολο το θέμα. Είναι ευαίσθητο θέμα. Θέλω να με βοηθήσετε με την εξής έννοια. Ότι να λέμε πράγματα, να είναι κατανοητά, να έχουν μία ροή, να έχουν μία σειρά και να μην κάνουμε μονολόγους και μπαίνουμε σε λεπτομέρειες που πιθανά μας αποπροσανατολίζουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που είπε ο κ. Γούδης, γιατί παίρνει το πράγμα ιστορικά και μας το μεταφέρει στο σήμερα. Και αν μου να πω και κάτι θα ακόμα, πείτε, κύριε Γούδη, για ξέρετε να κλείσω πάρα λίγο πολύ. Με δύο λόγια το θέμα της Εθνικής Εταιρείας. Για να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω, να μην κάνουμε μονολόγους. Είναι το πρώτο έτσι έψιλο που εμφανίζεται. Και υπάρχει, βεβαίως, στο κλίμα αυτό ανδρώθηκαν ο Ιων Δραγούμης, ο Περικλής Γιαννόπουλος και ο Περίγυρος όλος αυτός. Η αντιπαράθεση η οποία υπήρξε έναντι του σιωνισμού της εποχής ήταν αφενός μεν ο σιωνισμός απλωνόταν. Τα είχε αναπτύξει στο περιοδικό Λαβύρινθο, το οποίο από ναι, μην πάμε σε αυτές τις λεπτομέρειες, σας παρακαλώ θερμά. Καταλάβετε με. Έχω χρόνο, έχω πρόβλημα χρόνου. Δεν θα καταλάβει τίποτα. Ναι, αλλά πάμε σε λεπτομέρειες. Δεν είναι λεπτομέρεια. Πέστε μου. Προσέξτε, η Μπολσεβίκη και η Επανάσταση στη Ρωσία δεν είναι καθόλου λεπτομέρεια. Ναι. Η έλευση των Νεοτούρκων και η επικράτηση τελικά. Αυτά είναι που λέω ότι τρώμε το χρόνο μας. Των Ντονμέδων, μα δεν θα καταλάβουμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα, εάν μου το πάρετε ιστορικά και μου φτάσετε. Μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπου τελικά παρά τις προσπάθειες αυτής της πρώτης Ε, οι Ντονμέδες, οι μεταλλαγμένοι Εβραίοι, επεκράτησαν εις το τουρκικό κράτος έναντι της ελληνικής. Αλλά πιστεύετε εσείς ότι αν υπάρχει μια σοβαρή ομάδα Ε ή τα πράσινα άλογα στα κόκκινα λιβάδια ή η ασημένια ηλιοβασίλεμα. Με πιστεύετε εσείς ότι αν αυτό είναι σοβαρό θα μπορέσετε να το διερευνήσετε μέσα από μια δημοσιογραφική έρευνα? Γιατί όχι. Έτσι λέτε. Άμα έχω τη βοήθειά τους. Ότι αν υπάρχουν αυτά τα πράγματα θα μπορέσετε να βρείτε ποιοι είναι και τι κάνουν. Εάν έχω τη βοήθειά τους, γιατί όχι. Εσείς δεν μπορείτε να βρείτε ποιοι σας απειλούν. Όσο θέλουν να παίξει, όσο θέλουν αυτοί να παίξουν στη ροή πληροφορίας, αυτά τα πράγματα, αν είναι σοβαρά. Δεν μου λέτε δύο λεφτά, διότι τώρα με ακουμπάτε περίεργα. Και αρχίζω και τα παίρνω, που λένε. Είπατε δεν θα μιλήσατε για αυτό το πράγμα. Δύο λεφτά. Μπορεί να τα παίρνετε, αλλά είναι σχετικά τα θέματα. Δεν είναι άσχετα αυτά που λέω. Δεν μπορούμε να βρούμε αυτούς που μας απειλούν. Γιατί δεν κάνετε μια δημοσιογραφική έρευνα να τους βγάλετε τις κουκούλες? Και ψάχνουμε τώρα για την ομάδα Ε. Γιατί βιάζεστε τόσο πολύ εσείς? Που θα σώσει. Γιατί βιάζεστε τόσο πολύ? Προχθές μας χτυπήσανε. Τρεις μέρες έχουμε. Έχουμε μέλλον μπροστά. Έχετε μέλλον. Να το κάνουμε πιο κονσπίραση, μήπως να σας κάνω επίθεση. Πάμε τώρα. Ορίστε. Πριν πω επ' αυτού κάτι, επειδή ετέθη το θέμα, ότι η Ελλάδα μέχρι στιγμής δεν έχει υποστεί κάτι σημαντικό. Ενδεχομένως στο μέλλον.
Αλλά εν πάση περιπτώσει, πολλές φορές ενδεχομένως δεν χρειάζεται να παρέμβουν, διότι παρεμβαίνει ο Θεός της Ελλάδος. Να σας θυμίσω ότι και οι 13 κομμάντο των ημείων που πάτησαν το πόδι τους εκεί δεν υπάρχουν πλέον. Είμαι γνώστος. Εξεράγει το ελικόπτερό του στον 10. Και εσείς το άθετο κόσμο που τα μάθατε άραγε. Οι δύο σκοτώθηκαν σε αυτοκινητιστικά δυστυχήματα και ο αξιωματικός τους μαχαιρώθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Προφανώς ο Θεός της Ελλάδος ήταν η Θεοδικία, αλλά αυτό το σύμβολο των ε που χρησιμοποιείται είναι τον 3 ε, είναι το 3 και το ε, αλλά το αναστρέψετε κάνει το θ, είναι ο Θεός. Μάλιστα. Ο οποίος... Παρακαλώ πάρα πολύ να πάμε. Κοιτάξτε, ορίστε, κύριε Γούδη, ένα λεπτό. Ναι, η συνέχεια ιστορική, αν θέλετε να το ακούσετε, της ομάδος ε και της Εθνικής Εταιρείας, ήταν τις αρχές δεκαετίας του 30, από το 1927, τα 3 ε. Αυτά είναι ορισμένα σημεία της ελληνικής ιστορίας που μπορεί να μην έχουν και πολύ ευχάριστα σήμερα, διότι το 3 ε ήταν πρακτικά εθνικοσοσιαλιστικών τάσεων. Η παρέμβασή τους όμως κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής απεσόβησε ένα δημοψήφισμα των Βουλγάρων το 1943, όπου ήταν κατεχόμενη η Ανατολική Μακεδονία από τους Βουλγάρους. Στη συνέχεια όλοι αυτοί δημιούργησαν μια κυβέρνηση στην Αυστρία. Μιλάμε για περίπου 3.000 Έλληνες. Πολλοί εξ αυτών ήταν μετέπειτα ακαδημαϊκοί, επιστήμονες. Ο Κοκκινάκης, ο οποίος ήταν υπεύθυνος στο εξοπλιστικό πρόγραμμα του Μέσερσμιτ και ο εφευρέτης του Μέσερσμιτ 262, εξαφανίστηκαν με το τέλος του πολέμου. Μην πούμε σε λεπτομέρειες. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Υποβρύχια φύγανε και πήγανε στην Αργεντινή. Διότι και τότε υπήρχαν οι ομόκεντρικοί κύκλοι που λέγαμε. Και μπορούσαν ο καθένας να εκμεταλλευτεί. Περιμένετε να δείτε την ιστορική συνέχεια αυτών των. Ναι, αλλά μην μπαίνουμε σε λεπτομέρειες. Τα υποβρύχια που πήγαν στην Αργεντινή. Εμείς η έρευνα που κάνουμε δεν το είναι λεπτομέρεια τη λεπτομέρεια. Είναι λεπτομέρεια. Πήγαν άνθρωποι στην Αργεντινή και όταν ψάξετε τη συνέχεια της υποθέσεως των ε, κάπου η Αργεντινή εμπλέκεται. Όντως εμπλέκεται όπλα, δεν σημαίνει ότι εμπλέκεται με τους διαφυγόντες Ναζί. Αυτά τα ακούσατε. Τα άλλα που ψάχνετε. Υπάρχει ελληνισμός στις Αργεντινές. Τα άλλα που ψάχνετε δεν πρόκειται να τα ακούσετε. Γιατί, θα τα ακούσετε μόνο όταν γίνουν ιστορικά στοιχεία. Γιατί, κύριε Γούδη μου, διότι δεν πρόκειται να τα ακούσουμε. Εάν είναι αυτές οι οργανώσεις σοβαρές, ασφαλώς. Είναι κρυφά. Κάποιοι ακόμα επιμένουν ότι οι ε ή π.χ. ε υπάρχουν, βρίσκονται σε αναμονή και θα προσπαθήσουν να βοηθήσουν το κράτος ή τέλος πάντων, αν θέλετε, τον ελληνισμό καλύτερα. Τον ελληνισμό. Όπου και όταν χρειαστεί. Το ότι θα υπάρξουν Έλληνες που θα βοηθήσουν, θα υπάρξουν. Τώρα αυτή είναι η ε. Οι Έλληνες θα βοηθήσουν, θέλουν ή δεν θέλουν τη δεδομένη στιγμή. Και όταν το κράτος θα κινδυνεύσει, είναι απολύτως βέβαιο ότι θα βοηθήσουν, έτσι δεν είναι. Δεν πιστεύω ότι δεν θα υπάρξουν, βέβαια θα υπάρξουν. Αλλά έψιλον. Και γιατί έψιλον. Ναι. Η έψιλον, εάν θέλετε να πείτε ότι είναι άνθρωποι που αγαπούν το έθνος και είναι Έλληνες ή φιλέλληνες, και από εκεί ξεκινάει όλο το θέμα των έψιλον, ας πούμε, να το δεχτώ ότι υπάρχουν έτσι, αλλά σαν οργάνωση. Αυτή που θα φέρει τη σωτηρία ή αυτή που θα φέρει μια καινούργια τάξη πραγμάτων στην παγκόσμια και θα ξαναγίνει η Ελλάδα παγκόσμια αυτοκρατορία και με αυτό το στυλ που λέγεται, όχι, δεν τα δέχομαι. Αυτά παιδιαρίσματα και δεν τα συζητάω καθόλου. Δεν το συζητάω. Η ομάδα ε ξεκίνησε από περίπου τις αρχές ή το πρώτο μισό του περασμένου αιώνα, του 20ου αιώνα, από Έλληνες ιδρυτές. Γνωρίζουμε, είναι γνωστό πλέον ότι ο Νάσης ήταν το ιδρυτικό μέλος αυτής της ομάδας. Αξιόλογοι ερευνητές και αξιόλογοι επιφανείς Έλληνες συμμετείχαν σε αυτή την ομάδα, όπως ήταν ο Γεώργιος Γκιόλβας, ο αείμνηστος Γκιόλβας, ο οποίος κατασκεύασε και τον Πέβατρο, ο Κωνσταντινίδης, ο Μποδοσάκης και πολλοί άλλοι, οι οποίοι δεν είναι κάτι κρυφό, έχουν βγει και άλλοι και τα έχουν πει αυτά. Αλλά αυτό που γνωρίζω είναι ότι μετά το θάνατο του Γκιόλβα η ομάδα βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση. Έχει κλείσει ερμητικά. Κοιτάξτε, δεν υπήρξε διάδοχη κατάσταση. Ο Γκιόλβας δεν είχε προβλέψει να αφήσει πίσω του έναν διάδοχο. Με αποτέλεσμα όλοι οι ερευνητές να έχουν μπερδευτεί. Έχω μια απορία. Αφού αυτή η ομάδα έχει ένα τέτοιο φιλοσοφικό υπόβαθρο, γιατί το πρωταρχικό της μέλημα είναι η δημιουργία αμυντικών όπλων και αμυντικών συστημάτων. Επειδή οι εχθροί τρέχουν με ηλικιώδη ταχύτητα. Ποιοι είναι οι εχθροί?
οι εχθροί είναι ξένα κέντρα εξουσίας, οι οποίοι θα ήθελαν πάρα πολύ τον αφανισμό του ελληνικού στοιχείου. Γιατί είναι το μόνο στοιχείο που μπορεί να αντισταθεί στις στρατείες των κλωνοποιημένων ανθρωποειδών που θα ξεπηδήσουν από τα εργαστήρια των επιστημόνων σε λίγα χρόνια, αν δεν έχουν ήδη ξεπηδήσει και δεν βρίσκονται και ανάμεσά μας. Έχω διαβάσει το βιβλίο σας. Κάνατε λόγο ότι αυτή η ιστορία στα πρόσφατα χρόνια ξεκίνησε από κάποιες συναντήσεις στην Αρχιεπισκοπή. Ναι. Συναντήσεις αυτές στις οποίες συμμετείχα γινόταν στο γραφείο του Διευθυντού των Δημοσίων Σχέσεων της Αρχιεπισκοπής με Αρχιεπίσκοπο τότε τον το Σεραφείμ του Χρήστο του Θεοδωρόπουλου, γνωστού λογοτέχνου, γνωστού σκηνοθέτη. Ο Χρήστος ο Θεοδωρόπουλος και όλη η παρέα αυτή, το παρετήσα πολύ αργότερα, που συγκροτούσαμε μια επιτροπή, αν θέλετε, μια ομάδα να μελετήσουμε σχέδια δημιουργίας οργανώσεων ανά τον πλανήτη που να βοηθούσαν την Ελλάδα και τον ελληνισμό, που εξ αυτό θα σας πω παρακάτω βγήκε το ΣΑΕΤ. Όλοι αυτοί, ένα τους θυμάμαι μετά, προερχότανε από το κίνημα του Ζέρβα. Ήταν υπόλοιπα των ανταρτών ή των στελεχών του κινήματος Ζέρβα, που αργότερα το έπιασα και του Ψαρού. Διότι και σε αυτό μέσα ήταν ο περιβόητος καπετάνιος της μεραρχίας του Ελλάς, ο Νικηφόρος ή ο Δημητρίου. Είστε πεπισμένος ότι η ομάδα Ε ή η Ε δρούνε σήμερα στην ελληνική κοινωνία ή γενικότερα στην Ιφίλιο? Ήδη για να μιλάμε εμείς τώρα αυτή τη στιγμή, η συνάντησή μας τώρα αυτή τη στιγμή είναι αποτέλεσμα της δράσης τους, εγώ πιστεύω. Και βέβαια έχουν υπάρξει και διάφοροι, θέλω να το επισημάνω αυτό, διάφοροι ψυχολόγοι, οι οποίοι λένε ότι είναι μια, ας πούμε, ελληνική τρέλα, μια ψύχωση ελληνική. Το συζητάμε αυτό το θέμα, ας πούμε. Όμως, και ούτε είναι κάτι που προσπαθεί να δημιουργήσει, ας πούμε, έναν εφησυχασμό στον ελληνικό λαό. Και αυτός είναι ο λόγος που δέχτηκα να μιλήσουμε. Ότι δεν υπάρχει, πιστεύω ότι δεν υπάρχει, δηλαδή δεν είναι η δράση τους να εφησυχάσουν τον ελληνικό λαό, ας πούμε, να μείνει αδρανής, γιατί και θα περιμένει τον απομηχανή Θεό, και τα λέμε, τον απομηχανή Θεό, να δράσει ανταυτού, έτσι. Υπάρχει, ή τουλάχιστον φαίνεται να υπάρχει, μία κόντρα μεταξύ των Ε, οι οποίοι υποστηρίζουν τα ελληνικά συμφέροντα, και του σιωνισμού. Γίνεται μία σαφής, ας πούμε, διάκριση μεταξύ των δύο. Εσείς από τα έγγραφα τα οποία λάβατε, διακρίνετε ποτέ μία τέτοια τάση? Ναι, μέσα στα έγγραφα, καταρχήν μου έχουν δώσει έγγραφα που προσδιορίζουν τους σκοπούς, και υπάρχει αυτό το στοιχείο που αναφέρατε, ναι, υπάρχει. Ποιοι είναι οι σκοποί, τουλάχιστον όπως αυτοί αναφέρονται μέσα από τα έγγραφα της ομάδας Ε? Σε γενικές γραμμές αναφέρονται ότι υπάρχουν δύο δυνάμεις πάνω στη γη που κινούν την εν γέννη, ας πούμε, δραστηριότητα των ανθρώπων. Σε γενικές γραμμές, δηλαδή, αυτό μπορούμε να πούμε. Υπάρχει μία ομάδα η οποία θα μπορούσε να πει κανείς ότι στηρίζονται στον υλικό κόσμο, στη εξουσία μέσω της τεχνολογίας, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη, ας πούμε, τον ανθρώπινο παράγοντα, και σε αυτό η ομάδα Ε είναι αντίθετη. Να το σταματήσω εκεί για να μην πάμε, ας πούμε, σε πιο ακραίες καταστάσεις, σιωνιστές και οτιδήποτε άλλο. Προχωρήσατε, μου είπατε, στην αποκωδικοποίηση κάποιων μηνυμάτων που μεταφέρουν τα μηνύματα αυτά. Πώς φτάσατε στο σημείο αυτό να αποκωδικοποιήσετε, σας έδειξε κανείς τον τρόπο, ορμόμενος από τι? Σιγά σιγά,
σιγά σιγά, τα κείμενα δεν ήταν στην αρχή τόσο κωδικοποιημένα, σιγά σιγά, με τον τρόπο τους, μου έδιναν να καταλάβω τι ακριβώς θέλουν να πούν. Σας πλησίασε κανείς από την επωνομαζόμενη ομάδα Ε φανερά πλέον, είτε μέσω τηλεφώνου, είτε αν ήρθε κοντά σας και σας είδε τετατέτ, αν είχατε όχι, μια προσωπική. Όχι, μόνη επαφή μου, αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, η μόνη επαφή μου είναι αυτά τα κείμενα. Και είστε σίγουρος ότι μετά από τόσα χρόνια η πιστότητα των εγγράφων είναι πραγματική? Ναι, ας σας πω ότι η πιστότητα των εγγράφων είναι πραγματική. Το σίγουρο είναι ότι πίσω από αυτά τα κείμενα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν πάρα πολύ καλή πληροφόρηση, έχουν κάποιες αυξημένες δυνατότητες τεχνολογικές. Μου έχει γίνει και επίδειξη αυτών των τεχνολογικών δυνατοτήτων, όχι μόνο σε μένα. Πού και πότε? Με βάση τα έγγραφα, την πρώτη φορά δεν πήγα. Τη δεύτερη έχει γίνει στο στενό, ακριβώς στη θάλασσα που είναι μπροστά από τον Κάλαμο. Τι ακριβώς δηλαδή επίδειξη ήταν αυτή? Είναι επίδειξη αντιβαρύτητας και άλλων φαινομένων που, ας πούμε, τη σύγχρονη τεχνολογία που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσε να συμβαίνουν αυτά τα φαινόμενα που είδα. Αν μου δώνεις το λόγο, μία λέξη να πω. Καταρχάς, για πρώτα να πω την αρχή, να συγχαρώ τον κύριο Νικολάου. Είναι το πρώτο βιβλίο, ενώ έχουν γραφτεί δεκάδες, που είναι, έστω και σαν μυθιστόρημα, μέσα στο ρεύμα. Μάλιστα. Της πραγματικότητας. Συνεχίζει, κύριε Νικολάου. Πάλι... Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φορά. Συνεχίζει, κύριε Νικολάου. Λοιπόν, τώρα τι τους μεταδίδουν αυτές οι οντότητες, δεν μπορώ να ξέρω. Πάντως μια πιστεύω... τελεία για να καταλαβαίνω εγώ με το φτωχό μου το μυαλό και ο άνθρωπος ο οποίος μονίμως είναι επιφυλακτικός σε κάποια πράγματα που ακούγονται και που δεν είναι έτσι και πολύ... Ανοιχτός. Αλλά είμαι ανοιχτός. Λέτε λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν έναν εγκέφαλο πολύ πιο προχωρημένο από το δικό μας, μάλιστα, που λειτουργεί πολύ πιο προχωρημένα από το δικό μας εγκέφαλο και αυτό τους βοηθάει να έρχονται σε επαφή και με κάποιες οντότητες. Δέχονται κλαδασμικές δονήσεις. Τι σημαίνει αυτό και ποιες είναι αυτές οι οντότητες? Οι οντότητες αυτές πρέπει να είναι κάποιες εξωγήινες οντότητες. Μάλιστα. Οι οποίες κατορθώνουν να επικοινωνούν μαζί τους λόγω του ανεβασμένου μυαλού αυτών των ανθρώπων. Όταν λέτε κρατασμικές δονήσεις. Δονήσεις, εννοείται... Ότι μπορούν να δέχονται μηνύματα από αλλού. Είναι πιο εύκολοι δέκτες δηλαδή. Πολύ πιο εύκολοι δέκτες. Από πού το συμπεραίνετε αυτό, κύριε Νικολάου? Γιατί προφανώς για να βγάζετε το συμπέρασμα, πάει να πει ότι ή έχετε γνωρίσει κάποιον άνθρωπο αυτού του βεληνικούς και σας έχει αφηγηθεί κάποια πράγματα, έτσι δεν είναι? Είναι αλήθεια ότι έχω πάρα πολλές πηγές. Όπως? Δεν πάει να μας αποκαλύψει. Αυτές οι πηγές, ούτε δημοσιογράφος, ούτε τις εγγραφέας αποκαλύψει. Μην πάμε σε αυτή τη διαδικασία, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, okay. Έχω έρθει σε επαφή με πάρα πολλές πηγές. Λοιπόν, άνθρωποι οι οποίοι με πλησίασαν για να με βοηθήσουν, να μου δώσουν αυτά τα πράγματα. Εγώ λοιπόν δεν πιστεύω ότι αυτές οι οντότητες τους δίνουν πληροφορίες για φόρμες, οπλικές και οπλικά συστήματα. Εγώ πιστεύω πως αυτοί οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για τη σωτηρία του πλανήτη, ο οποίος βαδίζει προς την καταστροφή, ενδιαφέρονται για την ειρήνη, ενδιαφέρονται να επανέλθει στον κόσμο η αγάπη, η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη για τον συνάνθρωπο. Λοιπόν, βάλτε μια τελεία σε αυτά όλα που λέτε. Και θέλω να πάμε τώρα στο θέμα αυτό που... Της τέταρτης διάστασης. Ποιας διάστασης, χρονικής ή χωρικής? Εκεί είναι πρόβλημα. Θα έχει σας δίκιο πω... απόλυτο, κύριε Σφουλίτσα. Ναι, ναι, θα σας πω τι λένε, τι υπάρχει σε αυτήν την επιστολή. Yeah. Η ένταξη στο μεταφυσικό πεπίδιο της τέταρτης διάστασης είναι ένας λόγος επιλογής των συγκεκριμένων ανθρώπων από την ομάδα. Και λέει, πού να πάει ένας έψιλον όταν αυτά που είδε στην κατά το πέρασμά του στην τέταρτη διάσταση δεν τα έχει δει ούτε ο πιο τυχερός θνητός του κόσμου τούτου. Ναι. Για τις διαστάσεις βέβαια, όσοι θέλουν να ψάξουν, θα πάνε στο κρατήριο του Πλάτων. Δύο λεφτά. Δύο λεφτά. Όταν μιλάμε για τέταρτη διάσταση, ναι, τι εννοούμε κατά? Έχουμε, αυτή τη στιγμή ξέρουμε από τη φυσική, την κλασική φυσική, ότι υπάρχουν τρεις διαστάσεις. Έχουμε τρεις διαστάσεις. Έχουμε τέταρτη. Αλλά δεν έχω μόνο τέταρτη. Έχουμε και έναρτη.
η αέρατη που συμβολίζεται με το γράμμα θήτα. Να μείνουμε στην τέταρτη λοιπόν, για να μην μπερδευτούμε. Είναι λοιπόν κάποιοι, ας το πούμε, άνθρωποι. Μάλιστα. Όπως ήτανε ο συγκεκριμένος ιδρυτής του συγκεκριμένου μοναστηριού που πήγε ο Γιάννης. Ναι. Γιατί αν καθότανε δύο μέρες με κάποια νηστεία και με κάποια αυτοσυγκέντρωση, ίσως έβλεπε διάφορα πράγματα. Θα τον στείλω τη Δευτέρα να κάτσει εκεί πέρα. Όχι δύο μέρες, 12. Με κάψατε για νηστεία. Μήπως συναντήσει κάποιον. Στο συγκεκριμένο μοναστήρι, αν ανέβει τα σκαλάκια, την Ξύλινη, δεν ξέρω τα τέλειωσε η αρχαιολογική υπηρεσία που έκανε τις... Πάντως εκεί πέρα δείγμα αρχαιολογικής υπηρεσίας είναι το μόνο σύγχρονο που δεν υπήρχε. Παλαιώσει. Λοιπόν, αν βγείτε στα κελιά πάνω, που είναι μια ξύλινη σκάλα, και την αλλάξετε σε ένα κελάκι, δεν θέλω να κατεβείτε. Περιμένω κάτω, να μου πείτε για την τέταρτη διάσταση. Η τέταρτη διάσταση είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν κατορθώσει κάτω από κάποιες διαδικασίες ή αν θέλετε από κάποια εκπαίδευση να μπορούν να βλέπουν πράγματα τα οποία δεν μπορούν. Σαν κάτι να... δηλαδή αυτό που κάνουν οι γκουρού οι Ινδοί, ας πούμε. Καμία σχέση. Και αυτό είναι κάτι που το κάνουν οι Έψιλον. Κύριε Καβακόπουλε, μα βοηθήστε λιγάκι. Και μετά και ο Ζερμίλης. Εγώ να σας πω ότι είμαι αρνητικός απέναντι σε αυτό. Ορίστε. Είμαι αρνητικός απέναντι σε αυτό. Είστε αρνητικός απέναντι σε αυτό. Να σας πω γιατί είμαι αρνητικός. Λοιπόν, γιατί δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με διαστάσεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι σημαίνει διάσταση πρώτα απ' όλα. Καθένας καταλαβαίνει τα δικά του πράγματα. Θα πρέπει να είναι λίγο καλύτερα ορισμένο, κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι φαντάζομαι ότι υπάρχει αυτό το μπέρδεμα με την φυσική τώρα τελευταία που έχει ανακαλύψει ότι ο κόσμος μας για να έχει μια λογική δομή, μαθηματική, σωστή, πρέπει να κινείται σε 11 διαστάσεις. Μάλιστα, το ακούσει. Λοιπόν, αυτό όμως το πράγμα έχει να κάνει με τη μικροσωματιδιακή φυσική και με όλα αυτά. Δεν έχει να κάνει. Είστε λοιπόν αρνητικός. Είμαι αρνητικός προς τον ορισμό. Ότι κάποιοι διάσταση. Άνθρωποι περνάνε. Όχι, σε μια... αντίθετα. Το αντίθετο θέλω να πω. Α, πιστεύετε. Λοιπόν, δεν πιστεύω. Τίποτα δεν πιστεύω. Το έχω υπόψη μου απλώς. Το έχω ναι, σαν υπόνοια. Σωστά. Αν μπορεί ένας άνθρωπος να έχει λίγο πιο ανοιχτό νου ή λίγο μεγαλύτερη αντίληψη των πραγμάτων ή μια επιπλέον αίσθηση ή την ικανότητα να παίρνει υπόψη του... Το επιπλέον αίσθηση όμως τι είναι. Ακριβώς. Δεν είναι τρίτη διάσταση, είναι έκτη διάσταση. Λοιπόν, έκτη αίσθηση δηλαδή. Έκτη αίσθηση, όχι διάσταση. Οπότε, γιατί σχετίζει με τη διάσταση. Προσέξτε λίγο. Τώρα να πούμε λίγο το τέταρτο. Όπως ξέρουμε, οι άνθρωποι κινούμαστε στην τέταρτη διάσταση που είναι ο χρόνος σύμφωνα με την κλασική φυσική. Κινούμαστε μόνο κατευθυντικά, δηλαδή μόνο μπροστά. Mm-hmm. Λοιπόν, θα μπορούσε δηλαδή ένας άνθρωπος να κινηθεί στην τέταρτη διάσταση ελεύθερα, να πάει και προς τα πίσω ή να πάει σε άλλους χρόνους. Εντάξει, είναι ενδιαφέρον σαν ιδέα και θα πρέπει ίσως να το πάρουμε υπόψη μας. Γιατί ξέρουμε από διάφορες μελέτες και από διάφορα περιστατικά που συγκεκριμένα είχαμε και εδώ μέσα, μιλούσαμε με μια κυρία πριν που μου περιέγραψε κάτι τέτοιο. Ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν την ικανότητα, όχι την ικανότητα, που τους έχει συμβεί να βλέπουν μπροστά στον χρόνο ή να κινούνται πίσω στον χρόνο. Να ξαναζούν κάτι. Αυτή είναι, λέτε, η τέταρτη διάσταση. Θα μπορούσε να είναι αυτό. Θα μπορούσε να είναι αυτό. Καταρχάς, αυτό πρέπει να διευκρινίσω, άλλο ιδιότητες και άλλο δυνατότητες. Οι άνθρωποι αυτοί αποκτούν, όποιοι είναι, κάποιες δυνατότητες από το πάθος, μια θέση, τον έρωτα σε αυτό που λέμε Ελλάδα. Mm-hmm. Έτσι. Και λόγω αυτού του έρωτος έχουν τη δυνατότητα να συλλαμβάνουν, κάτω από μελέτη βέβαια, σκληρή μελέτη, ορισμένα γεγονότα, να τα προβλέπουν. Και εκεί το οποίο εγώ θα διαφωνήσω ίσως με τον Λουκά, ότι δεν μπορούμε τίποτα να δούμε για το παρόν και από το παρόν στο μέλλον, δίχως να γυρίσουμε στο παρελθόν. Εγώ δεν διαφωνώ με αυτό. Έτσι, δεν διαφωνεί προφανώς και κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει. Έτσι. Η γνώση της ιστορίας είναι ωστόσο, ο Σάκης αντιμετώπισα πρόβλημα και ήθελα να το ερευνήσω, πάντα ανέτρεχα στο απότερο παρελθόν. Κύριε Φουράκη, ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρεί ένας άνθρωπος για να είναι μέλος της ομάδας ΕΠΣ? Όχι, εκεί τώρα είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να σας απαντήσω. Μα είπαμε, επιστήμονες. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Πολύ μεγάλη σημασία έχει και το εξής σημείο αυτής της επιστολής που μου ήρθε σήμερα. Η τεχνολογία και η γνώση που έχει στην κατοχή της η ΕΕ δεν είναι για συμβατικούς πολέμους, ούτε για τους κατοίκους του πλανήτη μας, αλλά για τον επερχόμενο κίνδυνο των εισβολέων του διαστήματος που σκοπό τους έχουν να καταστρέψουν το ανθρώπινο γένος. Η τεχνογνωσία που δίνεται από πάνω μέσω των μορφογενετικών πεδίων είναι αυτή που θα σώσει τον θετικό κόσμο
και τους μελλοντικούς κατοίκους της γης. Αυτά είναι λίγο μεταφυσικά. Εάν θέλετε να κάνουμε μια... Μιλάμε δηλαδή για τεχνογνωσία, ναι, που έρχεται από κάπου αλλού. Εάν θέλετε να τα δούμε αυτά τα πράγματα στη σύγχρονη επιστήμη αλλά και στην αρχαία, ας κάνουμε μια εκπομπή για τον πόλεμο του Ιράκ. Να δούμε τι έγινε και τι γίνεται στο Ιράκ με τον πύργο της Βαβυλώνος, τον πλανήτη Αφροδίτη και τη Σελήνη. Okay, λοιπόν, τι παιχνίδι παίζεται, λοιπόν, έχει. Να κάνουμε τώρα να πούμε ένα σημαντικό πράγμα για την τεχνολογία. Να πούμε ένα σημαντικό πράγμα για την τεχνολογία. Ζούμε πλέον σε εποχές επιστημονικής φαντασίας πλέον. Δηλαδή η τεχνολογία είναι τόσο ανεπτυγμένη στην εποχή μας που οι πιθανές εφαρμογές της ξεπερνούν την ανθρώπινη φαντασία της ήδη υπάρχουσας τεχνολογίας. Λοιπόν, το πρόβλημα όμως στη συλλογιστική των ανθρώπων που λένε ότι οι Έλληνες μόνο τα έχουν αυτά είναι ότι εγώ βλέπω ότι τα έχουν και όλοι οι άλλοι. Έτσι. Λοιπόν, δηλαδή οι Αμερικανοί έχουν όπλα αυτή τη στιγμή, τα παρουσιάζουν. Οι Ρώσοι το ίδιο. Οι Ρώσοι παρουσίαζαν πριν από μερικές μέρες τη βόμβα καινού, η οποία είναι μια συμβατική βόμβα που σκάει με μεγαλύτερη δύναμη την πυρηνική. Μάλιστα. Οι Αμερικάνοι παρουσίαζαν προχθές ένα τάγκ το οποίο έχει ένα ειδικό σύστημα εκπομπής μικροκυμάτων, το οποίο προκαλεί κάψιμο 500 βαθμών στο ανθρώπινο δέρμα χωρίς να παθαίνει τίποτα το δέρμα. Ναι, μόνο που αυτά υπήρχαν και στην ελληνική, σε αυτούς τους Έλληνες επιστήμονες και κάθε φορά που προτάθηκαν στο ελληνικό κράτος, κάθε φορά η έρευνα, μπλοκαρίστηκε. Αυτό είναι το σημαντικό. Υπάρχει η τεχνολογία. Προσπαθούν να βοηθήσουν, προσπαθούν να δώσουν αυτή την τεχνολογία. Μη συμβατική τεχνολογία. Πάρα πολύ. Θέλετε. Όπως βλέπετε, είναι ένα θέμα πλέον κρατικής ασφάλειας. Γι' αυτό είπα και προηγουμένως, χρήζει έρευνα. Κάτι ακούστηκε πριν από εσάς, κύριε Ζερμπίλη, ναι, που το περάσαμε έτσι, να ασχοληθεί και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Τι εννοείτε? Σε σοβαρό επίπεδο, όχι με τηλέφωνο, ξέρεις, είμαστε της ασφαλείας. Τι εννοείτε, να ασχοληθεί η ΑΕΠ με το θέμα της ομάδας Ε? Με το θέμα το τι υπάρχει σε αυτή την κατάσταση. Αν έχουμε θέση εθνικής ασφαλείας, αν υπάρχει θέμα κάποιοι άνθρωποι να μεταφέρουν τεχνογνωσία μυστικά που θα μπορούσαν να ωφελήσουν την Ελλάδα σε χέρια άλλων ανθρώπων. Βάζει μια τελεία. Λοιπόν, παρακολουθείτε 2 ώρες μια εκπομπή. Δύσκολη ή εύκολη σε νοήματα και δύσκολη ή εύκολη σε αποκαλύψεις. Φαντάζομαι ότι θα έχετε κάποια ερωτήματα. Γιατί εγώ έχω πάρα πολλά ερωτήματα. Εάν θέλει κανείς να ρωτήσει κάτι, παρακαλώ πολύ να σηκώσει το χέρι του ανάμεσα στο σχολείο και να πω εγώ ο δάσκαλος, εσείς. Όνομα θα μας λέτε πρώτα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί για κάθε θέμα που δεν μπορούμε να βρούμε μία λύση, πάντα χρησιμοποιούμε κάποιους εξωγήινους, ας πούμε. Σαν... εξήγηση. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που είναι τεχνοκράτες θα πρέπει να επικοινωνούν με αυτά τα όντα. Mm-hmm. Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να επικοινωνούν με mm-hmm. τα όντα αυτά mm-hmm. που λένε ότι μπορεί να επικοινωνούν. Απλά πρέπει μέσα από τη γνώση τους να ψάχνουν κάτι άλλο. Να έχουν περάσει σε αυτή την τέταρτη διάσταση που μπορεί να εννοείται. Μέσα από τη γνώση τους mm-hmm. όμως. Δηλαδή εκπαιδεύονται για να περάσουν σε μια άλλη διάσταση. Ένα είναι αυτό. Και το άλλο ήθελα να πω, ότι μπορεί να συγκεντρώνονται σε αυτούς τους χώρους που είδαμε στον Όλυμπο ή στους Δελφούς, γιατί ίσως να παίρνουν και κάποια δύναμη από τη γη. Mm-hmm. Πώς, ας πούμε, οι πυραμίδες έχουν κάποιο... Λειτουργεί το φαινόμενο της ενεργειακού. Χαίρομαι πάρα πολύ που το κάνει η κυρία το σχόλιο αυτό, γιατί φαίνεται ότι εκτός των άλλων και ο Ταΐγετος, που είναι μια φυσική πυραμίδα, ναι, συγκεντρώνει ενέργεια. Και μην ξεχνάτε ότι ο καθηγητής, ο Έμις Λιαντίνης, εκεί πέθανε γιατί έψαχνε να βρει, ναι, θεωρητικά μια τέταρτη διάσταση. Μια πύλη. Πάρα πολύ ωραία. Συνδέεται άμεσα με τη Δεν ξέρω εάν κάποιος από τους καλεσμένους μας θέλει να απαντήσει στην κυρία Μιχαήλ στο ζήτημα που έβαλε. Ότι γιατί ντε και καλά θα πρέπει να πούμε να λέμε ότι αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν γνώση και δύναμη από εξωγήινες πηγές και δεν μένουμε στο πολύ απλούστερο και ρεαλιστικό ότι είναι κάποιοι πάρα πολύ μορφωμένοι άνθρωποι, προχωρημένα μυαλά, που έχουν και την τεχνογνωσία και δεν χρειάζεται επαφές με το διάστημα. Μπορώ, αν θέλετε, να σας απαντήσω. Το θέμα είναι ότι οποιαδήποτε γνώση, οποιοδήποτε ψάξιμο, ας το πούμε, όχι απλώς επιστήμη, όποιος άνθρωπος ψάξει λίγο παραπάνω θα ανακαλύψει πολλά φοβερά πράγματα. Δηλαδή, διαβάζοντας 2-3 καλά βιβλία, ανοίγει το μυαλό σε 15 διαστάσεις, όχι σε 4. Το θέμα είναι ότι στην Ελλάδα δυστυχώς δεν διαφημίζεται το βιβλίο. Δεν διαφημίζεται το ψάξιμο, το διάβασμα, η αναζήτηση. Αυτό 70.000 άνθρωποι διαβάζουν. Είναι 70.000 έχουμε υπολογίσει πάνω κάτω με τους συνεργάτες μου, οι άνθρωποι που διαβάζουν. 70.000 σε 10 εκατομμύρια. Εγώ θέλω να πάω στον κύριο Νικολάου, ο οποίος στο βιβλίο του ΕΕ βάζει το ζήτημα αυτό από μια άλλη άποψη.
το θέτει ακριβώς ότι γίνεται μια επικοινωνία με εξωγήινες οντότητες. Και σας ρώτησα προηγουμένως από πού το συμπεραίνεται αυτό το πράγμα. Ποιος σας εκμυστηρεύτηκε αυτά τα πράγματα, ποια είναι τα στοιχεία που είναι που σας κάνουν. Ποιος τον εκδέχεται, δεν πάνε να πει. Είναι ένα σχήμα λόγου, έτσι. Και δεν θα μπορούσε να το ανακοινώσει. Ποια είναι όμως εκείνα τα στοιχεία τα οποία πείθουν ότι υπάρχει μια τέτοια επικοινωνία. Κοιτάξτε, ο άνθρωπος βρίσκεται στη γη, για να απαντήσουμε και στο φιλοσοφικό ερώτημα, τι έχει έρθει να κάνει ο άνθρωπος, για να εξελιχθεί. Εξελισσόμενος ο άνθρωπος, εξελίσσεται και η γη. Και εξελιγμένη η γη όντας, μπαίνει σε μια διαδικασία συμπαντική πλέον, ας πούμε. Όπως εξελίσσεται το σύμπαν, ακολουθεί και η... Είναι φυσικό λοιπόν, γιατί εγώ πιστεύω ότι δεν είμαστε οι μοναδικοί στο σύμπαν, είναι φυσικό λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί να έρχονται σε επαφές με ξένους πολιτισμούς, για να μπορέσουν, ας πούμε, να βάλουν τη γη, η οποία αυτή τη στιγμή είναι στάσιμη. Οι καταστροφές στον πλανήτη, οι ατομικές βόμβες, οι υδρογονοβόμβες, τα πειράματα τα οποία γίνονται. Έχουν αναλάβει δηλαδή ουσιαστικά μια αποστολή, εννοείται. Ακριβώς. Και αυτοί μπορούν με τις δυνατότητες που έχουν και με τις. Να ξαναβάλουν το πέρασμά τους σε μια διάσταση. Σωστή τροχιά. Να έχουν τις επαφές. Είναι μια άποψη. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα κλείσουμε. Λοιπόν, επειδή θα ήθελα να μιλήσω στο τέλος της εκπομπής αυτής. Ορίστε, παρακαλώ και εσείς μια ερώτηση που θέλετε να κάνετε ή να πείτε κάτι. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι, γιατί συνέχεια λέμε για τους Έλληνες Έλληνες και δεν λέμε αυτό που αντιπροσωπεύουν οι Έλληνες, που είναι το πνεύμα. Διότι το πνεύμα είναι εκείνο το οποίο ξεχώρισε τους Έλληνες. Των ιδίων οι άλλοι που έχουν να κάνουν με την ύλη. Εκεί λοιπόν πρέπει να το επικεντρώσουμε, διότι είναι γνωστό ή τη συμμετέρα παιδεία κατέχοντε. Ερωτήσεις υπάρχουν καθόλου ή να περάσουμε στους. Θα σας κάνω μια ερώτηση. Σε όλους. Κοινή ερώτηση. Παρακαλώ πάρα πολύ αν μπορείτε να απαντήσετε όσο πιο σύντομα μπορείτε, γιατί έχουμε περάσει την ώρα. Θα ξεκινήσω αντίστροφα. Από εσάς, τελικά πιστεύετε ότι υπάρχουν έψιλον, υπάρχει αυτή η ομάδα έψιλον και με ποια μορφή? Σίγουρα υπάρχουν προβληματισμένα μυαλά, δυνατά. Μάλιστα. Αλλά αν είναι έψιλον ή αν είναι κοινοί άνθρωποι, δεν μπορώ να τοποθετηθώ. Διότι δεν γνωρίζω. Έχετε στοιχεία. Δεν έχω στοιχεία. Κύριε Νικολάου. Εγώ τοποθετήθηκα και είπα ότι υπάρχουν οι έψιλον. Πιστεύετε ότι υπάρχουν? Πιστεύω ότι υπάρχουν οι έψιλον. Με τη μορφή κάποιων ανθρώπων. Με πολλές δυνατότητες.